Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Τριήμερο έρχεται. Χαρτάκι, σαλάδες. Θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια, Παρασκευή βράδυ, όταν κάναμε εκπομπή και ήταν τριήμερο, είχαν φύγει οι πάντες. Άδεια η πόλη. Είχαν πάει να πούμε καλά έτσι και πήγαινε καμιά καλλικράτεια κτλ. Ήταν αιτία διαζυγίου. Φαντάζεσαι να είσαι, ξέρω εγώ, παντρεμένο το 2000, 1998, 96, 97 και να είναι τριήμερο και να είσαι, ξέρω εγώ, 40 χρόνια, 45, να είναι γυναίκα 38, 40, 42 και να την πει σε φρόσο, ξέρω εγώ, Μαρία, Ελένη, ξέρω. Πάμε καλλικράτεια. Να πάμε στο εξωτερικό. Σοζόπολη. Στη Σοζόπολη. Τηλέφωνο τη μάνα κατευθείαν, μαμά ο Νίκος. Ματζίδης. Άντε κορίτσι μου, παράτα τον το μαζί. Το γύφτο. Α, το γύφτο θα λέει. Τον Ελληνό. Τον Ελληνό. Καλέ, η διπλανή. Καλέ, η διπλανή. Η διπλανή που είναι σε μια βιοτεχνία. Μια βιοτεχνία ο Κυρμανόλης από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξέρεις που την πήγε στη Βενετία, κούκλα μου. Πώς την πήγε στη Βενετία, πήρε ένα διάκοπο δάνειο από την Εθνική Τράπεζα. Πάνε πάρε και εσύ. Πάνε πάρε και εσύ, κούκλα μου. Ήταν να δεις, είπε η μαμά μου ότι είσαι γύφτος. Εμένα ο μπαμπάς μου τη μαμά μου δεν τη φερόταν έτσι. Να την πάει στην Καλλικράτεια και στη Σοζόπολη. Κατάλαβες, γύφτο. Παπ, έφευγε να πούμε. Κατάλαβες, ήταν αιτία διαζυγίου. Τώρα, άμα την πάει, παρακαλώ, εξωτερικό. Άμα την πάει στη Σοζόπολη, ξέρεις τι είναι. Ο καλύτερος άντρας. Η κολόγρια στο σπίτι δεν έχει μούτρα να μιλήσει τώρα. Τι να πει. Ναι, εδώ που τα λέμε τώρα, μας ακούνε τώρα μερικοί. Τώρα σε παρακαλάνε να πας. Όχι, τώρα παρακαλά, πες τα ραπτό που λένε από κάτω. Πες τα γίγαντα, λένε. Πες τα. Μετά από πόσα χρόνια. Μετά από πόσα χρόνια. Έτσι. Αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζει. Αλλάζει η ζωή. Η ζωή αλλάζουν. Οι παραστάσεις αλλάζουν. Τα δεδομένα, τα οικονομικά αλλάζουν. Θα πάνε, λέει, οι Έλληνες τη Δευτέρα, Πετμεζάκη, τότε. Καλημέρα. Θα πάνε οι Έλληνες τη Δευτέρα να πετάξουν αετό. Και την καθαρά Δευτέρα. Και εγώ λέω, καλά, ρε. Θα πέσει φασολάδα. Όχι, ρε. Χρειάζεται οι Έλληνες να πάνε να πετάξουν αετό. Την καθαρά Δευτέρα. Αυτή πετάνε αετό κάθε μέρα. Λοιπόν, θα πάνε να πετάξουν αετό. Ξέρεις να πετάς αετό. Ναι, δεν είναι δύσκολο. Άμα είναι καλό αετό, θα γίνει μόνο του. Εγώ δεν ξέρω. Άμα έχει αέρα. Ξέρεις ότι ο Καραμαλής, ο Κωστάκης, είχε πάει να πετάξει αετό και τον πέταξε ο Μπράβος. Το ξέρεις αυτό. Γιατί δεν μπορούσε αυτός. Γιατί μπορούσε ο Γιώργος Παπαθρέου να πετάξει αετό. Αυτός έβαζε αλυσίδα εγκινήσει. Ναι, τι είναι αυτό. Λοιπόν, ναι, τρέμω, ρε φίλε, 970, πραγματικά φοβάμαι στο Άρτη να μιλήσω. Και στο Άρτη FM και στο Άρτη TV. Τρέμω να μιλήσω. Δεν μιλάω καθόλου. Καθόλου δεν μιλάω. Ξέρω ότι έχετε πάρει εντολή, παιδιά. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να χαλάσω την εικόνα της εκπομπής. Δεν μπορώ να γίνω κατά κάποιο να τρόπο. Να βρίσω δεν μπορώ. Να σε κλεβάσω δεν μπορώ. Να σε στεναχωρέσω δεν μπορώ. Γιατί ακούει κόσμος ο οποίος μπορεί να μην πάει το τριήμερο τώρα κάπου. Υπάρχουν ορισμένοι. Λόγω των ημερών να μην μπορούν να πάνε. Να μην μπορούν να πάνε τριήμερο. Κατάλαβες. Μπορεί να μην μπορούν να πάνε, ας πούμε, να έχει βενζίνη ο άλλος. Καλλικράτεια. Αμάξι να πάει στην Καλλικράτεια. Γιατί το γελάς αυτό το πράγμα. Όχι, όχι. Πριν 20 χρόνια, αν έλεγε στη γυναίκα σου ή την κόμενά σου θα σε πάω στην Καλλικράτεια, σε έλεγε άντε ρε τα γόρι μου, σήκω και φύγε. Σήμερα, αν την πας στην Καλλικράτεια. Είσαι ο καλύτερος. Είσαι ο καλύτερος γκόμενος, να πούμε. Και αν την πας δε και σε κανένα ταβερνίο εκεί πέρα, σε κάνα αυτό ναι, από αυτά τα που παραγγέλνεις ένα καλαμαράκι, μια σαλάτα. Σουβλατζίδικο. Την πάρεις τριήμερο, την πας στο εξοχικό σουβλατζίδικο να πληρώσεις και πετρέλαιο για τη σόμπα στο εξοχικό. Και να ξοδέψει βενζίνη 100 χιλιόμετρα, 80 χιλιόμετρα, πώ είναι 50 να πα και να έρθει. Σου λέει περισσεύουν τα λεφτά. Πού να κάνει ο άλλο σέρβις τώρα να πάει στην Καλλικράτεια και να έρθει να αλλάξει λάδια, ξύδια κτλ. Δεν περισσεύουν τα λεφτά. Διακοποδάνεια δεν δίνονται. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν δίνονται διακοποδάνεια. Κοπήκαν όλα. Κοπήκανε. Κακώ κοπήκανε. Εγώ νομίζω ότι κακώ κοπήκανε. Θα έπρεπε τον κόσμο να το δίνουν μια βοήθεια, ρε παιδί μου, του πούνε. Μπορεί να παίζει. Δεν δίνουν οι τράπεζες. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Λοιπόν, 9.55 και αγγελίε. Δώσε μου ένα χαρτί από εκεί, Κωστή. Να πάρει ένα χαρτί. Στυλό έχει. Έχω στυλό. Έχει στυλό, χαρτί δεν έχει. Να γράφουμε τα στυλό. Ωραία, ήρθαν εκεί οι πορτοκαλάδε. Ποιο μία ήρθε. Άλλε δύο. Τι. Πες το μου. Λεμονάδε. Δύο λεμονάδε. Λεμονάδα, λεμονάδα. Έτσι.
Σεφκαράκια. Εχολούθε. Τα σεφκαράκια. Τα σεφκαράκια λοιπόν. Έτσι ταινία. Τα σεφκαράκια λοιπόν είτε μέρα είναι είτε νύχτα. Την κουτσουκέλα του την κάνουν. Ε, το Σταυρίδι, ρε, τι είχε γυρίσει, ρε φίλε. Ρε το Σταυρίδι. Έλα εδώ, ατιμάντρα, μπουστάκια. Ε, τι γινόταν, ρε φίλε. Λοιπόν, να καλημερίσουμε λοιπόν το κοινό. Γίγαντας Γιάννης Χιλτίδης στη ροή του ήγου. Με φωνή ψηφίδι, αγαπητέ Κώστα, ενημερώθηκες για την συνέντευξη στον καζέτα του αγαπητού φίλου Κόντι. Σε παρακαλώ. Ναι, είχε συνέντευξη στην καζέτα Ντελο Σπορτ ο Κόντι και είπε τι καλά πράγματα έκανε στον Άρη. Και μάλιστα. Και τι θα έφερνε. Γίνανε το αγγλικά όμως. Πώς το πες. Και τι ήθελε να φέρει. Τι ήθελε να φέρει. Ναι. Το διάβασε. Κουαρδιόλα και τέτοια. Ήθελε να φέρει τον Κουαρδιόλα και αυτή μείναμε τον Μιχαλίτσο. Δηλαδή δράμα και τέτοια. Και τέτοια. Τον Ενρίκο ήθελε να φέρει. Τον... Ναι. Όχι τον Ανδρέου. Τον Ενρίκε. Τον Ενρίκε. Και το Μάτα κάτι διάβασα. Ναι. Τώρα αυτό ξέρει τι γίνεται. Δεν τον θέλει καμιά ομάδα κάτω. Μόλις ανέβει ο Άρης η κατηγορία. Θα τα ψήσει τον Τζαλτίδη, θα του κάνει καμιά συνέντευξη κτλ. Θα έρθει και ο, θα βαρεθεί κάτω ο Σαωρίδης εκεί. Ξέρεις, ο Σαωρίδης είναι, μου φαίνεται στο Κολωνάκι, έχει γκαλερί, έτσι με είπανε. Έχει μια γκαλερί στο Κολωνάκι. Και ο άλλος ο Νέγρης που έδειχνε τα παφτά του στην απέναντι κερκίδα τη Θήρα 1. Εγώ φίλε, αν ήμουν Αργενός και Ρολοχίδης, αν τον έβρισκα τον έξω τώρα αυτή θα τον έδειχνε. Κρεμούσα κουδούνι, α πούμε. Αλλά ο λαός ξεχνάει να πούμε φουκαράδες, λαουτζίκος τώρα, μωρέ, εντάξει. Τώρα να έρθει ο Γιώργος Παπαντρέου, 10% θα πάρει. Τώρα, με την κρίση. Σοβαρά μιλάς. Και τι είπα, άλλο, για πείτε μου, παιδιά, τι διαβάσατε, γιατί. Ναι. Αυτό έτσι, απ' έξω, απ' έξω. Ναι, απ' έξω, απ' έξω. Γκαζέτα de la Sport, όπως λέμε, μπουζέτα de la Sport. Θυμάστε την μπουζέτα. Γκαζέτα τη λέγαμε μπουζέτα. Για να γράψουμε Κόντις. Για να γράψουμε Κόντις. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος, ο μεγάλος Κόντις, να πούμε, ο Γιάννης. Βέβαια, Γιάννης Κόντις. Γιατί, λοιπόν, ορίστε, ο Γκουαρδιόλα που έφερα. Όχι ρε φίλε. Που έφερα. Ο Μάτα και ο Λάτιν Άρης μου. Μου μου Γιάννη μου Βασίλη. Τι διαμάντι μου. Τι να πατήσεις, αυτό δεν πατιέται. Πατιέται μωρέ. Το πατάς, εσύ που είσαι μάστορας, μπορεί να το βγάλεις. Πάρ' το σφυρί. Πάρ' το σφυρί. Μια φορά, μην το ζαλίζεις. Ορίστε, άμα δεις εσύ Γκουαρδιόλα εδώ να γράφει, φτύσε με. Τέλος πάντων, είχαμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, οι Αργιανοί δεν ασχολούνται και πολύ. Ανταπολούν βέβαια το παρελθόν. Θες να πατήσεις εσύ, μήπως μπορείς να το βγάλεις. Από εκεί δεν φτάνω, δεν φτάνω. Για να δώσω το πράγμα. Κύριε Φετμεζάσα, για πράγμα. Για πάντα. Εδώ τον Γκουαρδιόλα που λέει, το άρθρο αυτό. Ο Μάτα έφερε τον Γκουαρδιόλα στον Άρη. Και ο Τσαλτίδης, ο άτιμος, δεν το έχει γράψει. Και πρέπει να βγει ο Κόντις πίσω να. Σε πιστεύεις ότι θα βγει αυτό, ε. Όχι, τι να βγει, ρε. Πρέπει να πάει πάνω εκεί πέρα. Τι να πάει. Πάνω πάνω, το μεγάλο τώρα. Ορίστε. Ροναλντίνιο, Μπόκα Μορόζο. Όχι. Ορίστε, κύριε, μου τον έχει φωτογραφία. Όχι, φίλο του κόκκινου. Λοιπόν. Δεν ξέρω. Ολόκληρο άνθρωπο εκεί. 4.600 λέξει. Εγώ είμαι Αμορόζο, Αμπρέου, Γκρασιάν, Κόγκε. Παίκτες που ήρθαν στον Άρη και έβαλαν φωτιά στις εξέδρες του Χαριλάου. Λέει ο Κόντις. Και αν αυτοί οι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές ενθουσίαζαν τους κιτρίνους, φανταστείτε τι θα γινόταν στο ελληνικό ποδόσφαιρο αν ο Γκουαρδιόλα αποδεχόταν την πρόταση των Κόντι Φερέρ, αν έστω ο Λουίς Ενρίκε έλεγε το περιβόητο ναι όταν ήταν ακόμη στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα. Τι θα γινόταν, πόσα θα χρονόταν ακόμα ο Άρης, κατάλαβες. Δεν τον έσωσαν 40 άρθρα. Δεν υπήρχε καν στο χάρτη. Βάλτε το μυαλό σας να φανταστείτε τον Χουάν Μάτα με την κίτρινη φανέλα. Όχι, δεν τρελαθήκαμε. Όταν ήταν ακόμη αναπληρωματικός του γιου του Μίτσελ στην Καστίγια. Μόλις 30.000 ευρώ χώριζαν τον παίκτη από τη Μαδρίτη στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης Κόντις σε μια εκβαθέων εξομολόγηση στον καζέτα.gr ανοίγει την καρδιά του και αποκαλύπτει την αλήθεια του για τον Άρη. Ο άνθρωπος που έκτισε μια ομάδα που απέκλεισε την Ατλέτικο Μαδρίτης. Πόρε φίλε, τι πρέπει να έχει δώσει τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, τον Αγκουέρο Φορλάν. Πόρε φίλε, τι ψάρι έχει πέσει εδώ. Και έδωσε λάτι χρώμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μας μίλησε για τα όσα βίωσε την οκταετία που υπηρέτησε την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Να μας πει για το τραπεζικό του λογαριασμό τι έγινε. Λοιπόν, η συνεργασία με τον Ρολαντίνιο. Ο Σκόρδας με τον Ρολαντίνιο. Που σύμφωνα με τον ίδιο κράτησε τα μέσα του για να του ρίχνει λάσπη. Δηλαδή, το ραδιόφωνο του Άρη, του Τσαλτίδη, ήταν για να ρίχνει η λάσπη τον Κόντι. Ωραία, τρέμε Τσαλτίδη τώρα που θα έρθει ο Κόντις πίσω. Λοιπόν, η φιλία του με τον άλλοτε πρόεδρο της FIFA και ο Ζαό Χαλβανάνζε που γλίτωσε τον Άρη από την περίφημη ιστορία με τα Δελτία.
Ποια δελτία, ρε. Με τα δελτία δεν έγινε τότε που επισάρισε. Άλλα δελτία λέει αυτό. Πόσα έπαιρνε ο Αμπρέου, ο Αμορόζο. Πόσα χρήματα δόθηκαν για μεταγραφές. Εκείνος έβγαλε λεφτά από τον Άρη, όπως τον κατηγορούν. Πώς ήρθε ο Τόνι Κάλβο που το θεωρούσαν καλύτερο του Μέση, γιατί έλεγαν Μπεταζί το Μπομπαντίγια. Η αλήθεια του Γιάννη Κόντι σε μια. Με τι ασχολείστε. Τόνι Κάλβο, έτσι. Πώς είναι εκεί, λοιπόν. Ερώτηση. Τόνι Κάλβο. Με τι ασχολείστε αυτό το διάστημα. Τώρα είμαι μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Αυτά είναι. Συνεργάζομαι με ένα γραφείο στο Λονδίνο. Γιατί δεν πάει ο Σαββίδης να συνεργαστεί με αυτό. Γιατί. Πραγματικά εγώ το λέω. Και προτείνουμε παίκτες σε όλο τον κόσμο. Εκτός από την Ελλάδα. Όλο τον κόσμο εννοώ όλες τις προηγμένες ποδοσφαιρικές χώρες. Εδώ έχει. Ναι, τι. Μήνυμα έχει. Τι μήνυμα. Γιατρός, απόλαυση συνέντευξη. Κόντι, κάνει πλάκα και το καλύτερο κερδίζει ευμενή σχόλια των Αριανών. Καλά, εντάξει τώρα. Οι Αριανοί λέγανε τους παοξίδες ηλίθιους, αλλά αν τους βάλεις ηλιθιόμετρο, δεν ξέρω πού θα φτάσει το κοντέρ. Αν πιάσει στροφόμετρο τα κόκκινα, να πούμε. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Πριν τον Άρη ήμουν μάνατζερ και ακόμα πιο πριν είχα ναυτιλιακό γραφείο. Αυτά είναι. Δεν λέω ότι σκούπιζε το γραφείο του Βαρδινογιάννη. Ναυτιλιακό γραφείο λέει. Που ακόμα διατηρώ στη Βραζιλία. Μέσω του οποίου κάνω φορτώσεις πλοίων. Ω, με τα πλοία ασχολήθηκε αυτός. Λοιπόν. Πλοιοκτήτης. Είναι ναι. Πώς μπήκε άρση στη ζωή σας, ο κύριος. Ναι. Λοιπόν, αρχικά βοηθούσα την ομάδα όταν έπεσε στη Β' Εθνική, την παρακολουθούσα και προσπαθήσω να λύσω κάποια προβλήματα που είχε με χρέη και με τη FIFA. Λοιπόν. Λέει για τα δελτία που τα λοιπά. Φέρατε, λέει, ονόματα που έκαναν πάταγο. Άρχισε αυτή η περίφημη λατινοποίηση του Άρη, λέει, που τότε χλεβάστηκε. Έχω αποκόμματα από σοβαρούς δημοσιογράφους που με κάνουν μέχρι και σήμερα να γελάω. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έφερα στον Άρη Ισπανούς παίκτας. Η Ισπανία τότε δεν είχε πάρει σε εθνικό επίπεδο τίτλους όπως συνέβη μετά το 2008. Διακρινόταν μόνο στις K17 και K20. Πολλοί κόσμος δεν έδινε σημασία και ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να είναι καλύτεροι από τους Βραζιλιάνους ή Αργεντινούς ή από άλλες χώρες που ποδοσφαιρικά γέμιζαν την Ισπανία. Οι πρώτοι Ισπανοί που ήρθαν ήταν αυτοί 4-5 που έφερα εγώ στον Άρη. Μάλιστα. Λοιπόν, είχα σκεφτεί να φέρω παίκτες που αγωνίζονταν στις δεύτερες ομάδες. Η Μπαρσελόνα, για παράδειγμα, σε αυτό το επίπεδο είχε επαγγελματίες παίκτες που επειδή δεν χωράνε στους αγώνες ή στις προπονήσεις παίζουν στις δεύτερες ομάδες. Ο Χαβίτο είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ο Τόνι Κάλβο. Λοιπόν, θυμάμαι ότι έλεγαν πως είναι καλύτερος από τον Μέση. Τον πήραμε επειδή διατηρούσαμε στενή φιλία με την διοίκηση της Μπαρσελόνα. Ο Παλαθουέλος λέει. Τους πείσαμε ότι ένα παίκτη έστω θα πρέπει να μας δώσουν για να μας βοηθήσουν στο τότε εγχείρημα που είχαμε ξεκινήσει με το Φερέρ. Φέραμε παίκτες που ήρθαν σε μικρή ηλικία, αλλά πιστεύω ότι βοήθησαν την ομάδα και οικονομικά. Μιας και είχαν μικρές απολαβές. Δηλαδή ο Παλαθουέλος έπαιρνε 30.000 το χρόνο. Μάλιστα. Δηλαδή έπαιρνε παίκτες, δεν χρεώναν τον Άρη, αλλά πρέπει να μας πει που είναι τα λεφτά. Με τον Ρολαντίνιο, δηλαδή έδιναν ποσά της τάξης 100.200 και εσείς λέει ψάχνετε κάτι περισσότερο. Μας προτάθηκε από το Σκόρδα σε μένα και τον Φερέρ να κάνουμε μια εταιρεία που θα αναλάμβανε το management της ΠΑΕΡΑΣ και θα συμμετείχε και ο Σκόρδας. Αυτό έγινε το 2007 στο Μαμαδάτο ξενοδοχείο. Λοιπόν, αλλά και πάλι όταν κάναμε το καταστατικό της εταιρείας, ένα μήνα μετά η εταιρεία αυτή διαλύθηκε από τις προστριβές που υπήρχαν με τον Σκόρδα και τον Φερέρ. Μάλιστα. Στο φιλικό με την Μπόκα λέει κόψαμε 32.000 εισιτήρια. Στο Χαριλάο που χωρούσε 24.000. Ρε φίλε, αυτό το κόκκινο δεν τα λέει. Αυτά δεν τα λέει ούτε ο κόκκινο, ρε φίλε. Λοιπόν, ο κόκκινο σήμερα κάνω μια παρένθεση. Ξέρετε τι είπε. Το άκουσε, Γιάννη, τι είπε. Ήταν καταπληκτική δήλωση. Του λέει ένα ακροατή, Γρηγόρη, του λέει, αν έχει ένα δίλημα. Τι δίλημα, λέει ο κόκκινο. Να έχει, λέει, δύο βάρκε. Η μία βάρκα, λέει, να έχει 1.000 παιδάκια και η άλλη βάρκα να έχει το δικό σου το παιδί. Ναι, λέει ο Γρηγόρης. Και. Ποιο θα σώσει. Και σου λέγανε πρέπει να σώσει τη μία βάρκα. Ένα νορμάλ άνθρωπο τι λέει. Το γιο του. Το γιο του. Το παιδί του. Το παιδί του. Ο ψεύτη τι θα πει. Τα 1.000 παιδάκια. Ο κόκκινο τι λέτε να είπε. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Όχι, δηλαδή θέλω να πω δηλαδή. Και πραγματικά έτσι. Δηλαδή, ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν να πεις τέτοια απάντηση όταν ένας μέσος παντρεμένος του ζαλίζει η γυναίκα του τα τέτοια, τα φρύδια δηλαδή, για κάτι παραπτώματα που μπορεί να αργήσει μια ώρα να έρθει από το καφενείο κτλ. Φαντάζεσαι, ρε κόκκινε, του λέω. Φαντάζεσαι, ρε κόκκινε, του λέω, να πας εσύ να κάνεις μια επιλογή, μια βάρκα με 1.000 παιδιά, να σώσεις τα 1.000 παιδιά και να πνίξεις λίγο το δικό σου. Και να πας μετά στη γυναίκα σου στο σπίτι, λέω. Τι χαρά που θα κάνει, ρε κόκκινε. Με κοιτάει. Τι με κοιτάς, βρε ηλίθιε, του λέω. Τι με κοιτάς. Για να το πνίξει. Μήπως είδες, λέω, την ταινία με τον Φούντα στον πυρετό, στην άσφαλτο.
που ήταν να σώσει τη γυναίκα του με το αίμα και εκείνος πήγε στην αποστολή με την αστυνομία κτλ. Μήπως δεν βλέπεις τα έργα του, λέω, ρε, και τα λες για δικά σου, ρε μπαγάσα του, λέω. Θα με τρελάνε αυτό το παιδί. Δηλαδή λένε πολύ, ο Ραπτόπουλος θα τρελάνει τον κόκκινο. Αλλά ρε φίλε, άμα το λέει με τέτοια φυσικότητα αυτό το πράγμα, πρέπει κάποια 50.000 μάνες και 100.000 πατεράδες να θέλουν να του δώσουν από ένα μπάτσο τον κόκκινο, ακόμα και εκείνες τις μαγούλες να του τις κάνουν κόκκινες. Συνεχίζω. Η σχέση σας με το Σκόρδα. Πότε έφτασα στο Μίγη Παρέγγι. Εγώ λέω από μέσα μου και στη μοιρασιά θα τα καλάσα. Λέει αυτός όμως. Μέχρι το 2009 είχαμε καλή σχέση. Μετά ήρθε η ρήξη. Οι επιτυχίες της ομάδας έκαναν τον Σκόρδα να πιστεύει ότι όλα αυτά ήταν δικό του δημιούργημα. Πίστευε ότι παραγωγικά ήταν ικανότατος, ότι αυτός είχε δημιουργήσει αυτή την ομάδα. Θεωρούσε ότι όλοι πρέπει να τον ακούνε πλέον τη δική του γνώμη, μόνο και μόνο για να μην υπάρχει αντίλογος. Ήταν δηλαδή δημοκρατικός πασοξής. Πώς το λένε. Ξέρεις ότι οι χειρότεροι φασίστες είναι αυτοί που είναι αριστεροί και παίρνουν την εξουσία, έτσι. Να το ξέρεις, αυτό είναι νόμος στη ζωή. Ο χειρότερος φασίστας στη ζωή είναι ο αριστερός που παίρνει εξουσία. Αν πάρει ο αριστερός εξουσία, γίνεται ο χειρότερος φασίστας. Και τέτοια μούρη είχε και ο Σκόρδας. Δηλαδή τα πασοξής, δηλαδή στη δημοκρατική παράταξη, που έλεγε ο άλλος ο γέρος που πέθανε, όπως το λένε ο Γιαννόπουλος, άμα δώσεις εξουσία στον αριστερό, καλά. Είχε πει, μου φαίνεται, ο Φλωράκης ότι ο Θεός να σε φυλάει από αφεντικό κομμουνιστή και από τα πισινά του αλόγου. Εγώ είχα και κομμουνιστή αφεντικό και είχα και γυναίκα αφεντικό. Και άμα κάνεις, ρε φίλε, crash test, τι είναι χειρότερο να έχεις στη ζωή, κομμουνιστή αφεντικό ή να έχεις αφεντικό γυναίκα, πρέπει να το πας στα πέναλτι το μάτς. Δηλαδή τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Ο Θεός, αν πιστεύετε, να σε φυλάει από κομμουνιστή αφεντικό και από γυναίκα αφεντικό και από τα πισινά του αλόγου. Λοιπόν, καταρχήν, πες ρε εσύ. Δίνουμε 3 σερβις δώρο. Ναι. Τι σερβις δώρο δίνεις? 3 σερβις δώρο. Ναι, τι, τι. 31-30, πόσο πάει ο μήνας? Σήμερα ο μήνας 30. Τι είναι αυτός ο μήνας? Μάρτις. 31. 31. 31 Μαρτίου. Τι δίνουμε, πες. 3 σερβις δώρο, στέλνετε. Πού είναι τα χαρτιά? 9-55 και όνομα τυπώνυμο στο 54-340. Με τη λέξη σερβις. Για πού έρχονται? Διογένους 35. Το και το τηλέφωνο είναι 917-408. Στη Διομήδη 35. Διογένους 35. Διογένους 35. Λοιπόν. Ας το Διομήδη. Οι παίκτες που είχαν έρθει ήρθαν μετά από μεγάλη προπάθεια και έρευνα δική μας. Ο Μαζίνιο, που ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής, ερχόταν στον Άρη με δικά του έξοδα κάθε Κυριακή για να μας δίνει τις ιδέες του. Επειδή είναι προπονητής. Μετά ο Σκόρδας άρχισε να θεωρεί ότι μπορεί να τα κάνει όλα μόνος, συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες και αποφάσεις. Δηλαδή το Σκόρδα κατηγορεί, κατάλαβες. Δεν έδινε λογαριασμό ούτε στο Διοικητικό Συμβούλιο, από το οποίο υπήρξε αντίδραση και στη λέσχη φίλων Άρη. Ως μας έκαναν πρόταση μορφής και τον έδιωξαν με τις εκλογές που έγιναν. Έτσι βγήκε η διοίκηση του Αθανασιάδη, που ήταν ο αντιπρόεδρός του. Μόλις έβγε ο Σκόρδας, λέει, ποια ήταν η κατάσταση. Με κατηγορούν ότι με την αποπομπή του Σκόρδα έγινε μεγάλο άνοιγμα εξαιτίας μου, ότι ανέβηκε το μπάτζετ και έτσι ο Άρης χρεώθηκε. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν έβγε ο Σκόρδας, τα χρέη ήταν ήδη 12 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τους λογιστάς. Ενώ την προηγούμενη χρονιά το αγωνιστικό ήταν 7 εκατομμύρια ευρώ. Όμως τα έσοδα από τα 10 που ήταν. Τέλος πάντων, λέει εκεί τα συμβόλαια πόσο έφταναν τότε, 500.000 το πολύ. Άρα κακώς, λέει, ρίχνουν ευθύνες σε εσάς για το χρέος που δημιουργήθηκε. Αστειότητες είναι, λέει, που έχει καταλάβει ο κόσμος. Όποτε του συνέφερε ήμουν πρόεδρος και όποτε όχι, ήμουν υπάλληλος, λέει. Εδώ που τα λέμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τη στιγμή που είχα έμειστη σχέση με την ΠΑΕ. Αν έκανα μια κίνηση που δεν άρεσε στη διοίκηση, θα μπορούσε να μην γίνει δεκτή. Λέει λοιπόν ο Μάγκας εδώ. Εγώ πρότεινα τους παίκτες και τον μπάτζετ κτλ. Από εκεί και πέρα, άμα δεν ήθελε, λέει, η διοίκηση, αυτό είναι το κλειδί. Ας μην τους έπαιρνε. Αυτό είναι το κλειδί. Λέει λοιπόν ο Μάγκας, εγώ, κύριε, ήμουνα έμιστος υπάλληλος της ΠΑΕΑΡΗΣ. Είμαι εγώ, Ραπτόπουλος, έμιστος, ξέρω εγώ, στο Μετρόπολης. Και έρχεται ο Ανδρώνης και μου λέει, Ραπτόπουλε, πρέπει να πάρουμε 5 ηχολήπτες, 3 γραμματείς, 40 φαρισαίους, διαφημιστικό αυτό, να διώξουμε εκείνο και τα λοιπά. Τι λες να κάνουμε, μάλιστα. Κύριε Ανδρώνη, έχω μια κοπέλα η οποία είναι γραμματεύς και ξέρω εγώ και κάνει και άλλες υπηρεσίες. 2.500 ευρώ. Ναι. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ πληρώνω. Αυτά γίνανε και εδώ κάποτε. Εντάξει, υπόψη σου. Σου λέω, εγώ ήμουν υπάλληλος εδώ. Βέβαια, συνέτερος. Τέλος πάντων, ας μην το αναπτύξουμε. Γίνονταν και τέτοια εδώ. Έχει φτάσει στο Μετρόπολης πριν από 8 χρόνια, 9 το μπάτζετ να είναι 7ο σε ακροαματικότητα, 6ο με μπάτζετ 10 φορές απάνω. Και έφτασε να είναι δεύτερο, τρίτο, πρώτο, δεύτερο, με μπάτζετ πολύ χαμηλό, με νοικοκυριό δηλαδή. Τρόπο τι να λέω εγώ τώρα.
σου λένε μάγκα, εγώ ήμουν υπάλληλο. Εγώ πρότεινα, ξέρω εγώ, να έρθει, ξέρω εγώ, ο Μάκης ο Ιωαννίδης και να παίρνει 3.000 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα. Και να έρθει και ο Κούσης και να παίρνει άλλες 3.000. Παράδειγμα λέω, 3.000 ευρώ το μήνα. Εγώ πρότεινα. Εσύ τι. Εσύ το δέχτηκες. Εσύ τι το δέχτηκες, μεγάλε, να πούμε, λέω εγώ τώρα για να καταλάβει, παράδειγμα φέρνω. Θέλω να... Και λέει και ο Κόντης, εγώ λέει κύριε μου, ήμουν να μου με την καλή μου την καρδιά πολύ. Υπάλληλος. Ήμουν υπάλληλο. Εδώ που τα λέμε, λέει, ναι. Είχα έμειστη σχέση με την ΠΑΕ. Αυτό είναι τώρα το ότι εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Αν έκανα μια κίνηση που δεν άρεσε στη διοίκηση ή 180 κινήσεις, γιατί οι παίκτες ήταν αρκετοί, θα μπορούσε να μην γίνει δεκτή. Εδώ έχει δίκιο ο Κόντης. Λέω σε πρώτη να έχω παίκτες. Δηλαδή, εσύ έπαιρνε τον έναν. Όταν λέω ο Κόντης ότι εγώ πρότεινα, αλλά εσύ όριζε το μπάτζετ. Εγώ πρότεινα. Εσύ μπορούσε να μου πει ότι αυτά τα 500 χιλιάρια, κύριε Κόντη, τα οποία να πούμε. Εγώ δεν τα δέχομαι. Μπορούμε με 300 να το παζαρέψουμε, να το κάνουμε. Δηλαδή, λέω Κόντης ότι δεν τους πείραζε και πολύ που γίνανε ανοίγματα. Τροποτινά. Λέω Κόντης. Δεν μπορεί από τη μια να λένε ότι δεσμεύονται με τις υπογραφές τους και να έχουν δεσμευσει τις περιουσίες τους και από την άλλη ανεξέλεγκτα να έκανα ό,τι ήθελα. Δηλαδή, λέω Μάγκες και πάμε σε σποτάκι σε δευτερόλεπτα. Εγώ, κύριε μου, πρότεινα, αλλά αν δεν ήθελες εσύ που χρέωνες να μην έπαιρνες. Πάμε στο σποτάκι. Και όχι μόνο ο Κόντης δεν έφαγε λεφτά από τον Άρη και τα λοιπά, αλλά ήταν και δύο χρόνια πλήρωτος. Τα έχετε υπόψη αυτά μου. Τους έκανε και καλό. Βέβαια. Αυτή, εγώ δεν ήμουν μέλος του Δουσού, δηλαδή εγώ δεν χρέωνα τον Άρη, εγώ ήμουν υπάλληλος. Ούτε ήξερα αν έχουν ή όχι χρήματα εγώ. Σου λέει άλλη κανένα κομμάτι τα λεφτά. Χαζός ήταν, δεν ήξερα αυτός, χαμπάρι δεν είχε. Εγώ τα τελευταία δύο χρόνια ήμουν απλήρωτος, ζούσα με όσα έβγαλα πριν. Ήταν καλός ο μισθός μου και μπορούσα να αντέχω και να περιμένω. Δηλαδή ο μάγκας είναι μάγκας. Κατάλαβες. Ποια λάθη δεν θέλατε να είχατε κάνει. Θα είχα αποφύγει τη συνεργασία με τον Σκόρδα καταρχήν. Όπως επίσης και να συνεργάζομαι με συμβούλια που είχα σχέση με ποδόσφαιρο. Και να παραμένω σε ρόλο χωρίς δυνατότητα αποφάσεων. Επίσης θα έπρεπε να μην καθίσω τόσο καιρό στον Άρη. Θα έπρεπε να έχω φύγει νωρίτερα όπως με συμβούλεψε να πράξω και η γυναίκα μου. Αν δεν τσακούτε τις γυναίκες σας, κύριε Κόντη. Εκ των υστέρων κάνετε τους έξυπνους, αλλά η γυναικεία διέστηση, κύριε Κόντη, γιατί και η σύζυγος του κύριου Κόντη έχει γραφείο μάνατζερ, όταν σου λέει μια γυναίκα που έχει διέστηση, φύγε να φεύγεις, Κόντη, είσαι και έμπειρος. Λοιπόν, με τον Αμορόζο δεν μας νοιάζει, ο κόσμος δεν μας νοιάζει, ο Γκουαρδιόλα, ο Ερίκε που δεν έλαμψε, λοιπόν, η Γλυφάδα, ιστορίες, τον Άρη σήμερα πώς το βλέπετε. Είναι πολύ συγκεκριμένη η κατάσταση. Ακούω να λένε ότι αν δεν μπορεί να κάνει καθάριση, μαρούπα κτλ. Η ομάδα ποτέ δεν είχε τις επαφές που υπόγεια θα τον βοηθούσαν. Για υπόγεια δεν μας μίλησες, κύριε Κόντη. Για τα υπόγεια δεν μας είπες. Στην ιστορία της μία διεδότηση που ήταν η εφορμή να φύγω, το διόδο, είδε ότι και οι άνθρωποι του περιβάλλοντος και μέσα από την ομάδα έκαναν σαμποτάζ. Στον Άρη κάνανε μέσα από την ομάδα σαμποτάζ. Πράγμα το οποίο είναι προσβολή. Δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στο σωματείο του Άρη να κάνει κάποιο σαμποτάζ. Είναι δυνατόν ένα τέτοιο τίμιο σωματείο, ένα σωματείο με μια δημιουργικότητα, με ένα πλουραλισμό, να γίνουν τέτοια πράγματα. Δεν το δέχομαι. Δεν το υιοθετώ. Ήθελα να διαλυθεί ο Άρης και για να τον έχουν υποχείριο. Αλλιώς είναι ένας Άρης μεγάλος και ελκυστικός και αλλιώς είναι ένας Άρης στην Γάμα Εθνική που δεν ασχολείται κανείς. Αυτός ήταν ο σκοπός κάποιων που τελικά τον πέτυχαν. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μάγκας. Έχει πολύ ψωμί. Είπε πολλά πράγματα. Εγώ αυτό που κατάλαβα. Έτσι για να το συνοψίσω και να πάμε και να πούμε και δύο κουβέντες εδώ πέρα με τα παιδιά. Είναι ότι ο Κόντης ήταν υπάλληλος. Δεν ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας του Άριος μας. Όπως είναι ο κύριος Ψηφίδης. Και δεν φταίει. Δεν φταίει σε τίποτα ο κύριος. Ο κύριος πρότεινε, εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι αποφασίζαμε και κάναμε τα budget. Δηλαδή μπορούσε να μας φέρει ένα παίκτη των 2,5 εκατομμύριων ευρώ και εμείς να υπογράψουμε και να τον πάρουμε. Δηλαδή ο άνθρωπος λέει, εγώ πρότεινα, αυτοί χρέωναν. Γεγγε, κογκογκογκογκογκογκεγγε. Σου λέω πρώτα να πέντε παίρνει. Εγώ πέντε παίρνει. Σε παίρνει τον ένα. Τι με νοιάζει εμένα. Ούτε Αριανό είμαι. Λέγω Παναθηναϊκό. Δεν το είπα. Λόγω είναι Παναθηναϊκό. Ποιο είναι αυτό. Αυτό ποιο είναι. Αυτό πρέπει να είναι ο Ερμή Κουρόπουλο. Αν δεν κάνω λάθο. Γιατί τι θε. Λέω ποιο είναι. Μάλλον είναι ο Ερμή Κουρόπουλο. Με Βασίλη Κωνσταντίνο τερματοφύλακα από πίσω. Πρόσφατα. Κάποια 35 χρόνια κτλ. Λοιπόν, Μάγκες, πώς πάει η αυτοκίνηση. Λοιπόν, είπαμε για την ομάδα του Άρεως μας και πώς πάει η αυτοκίνηση, πώς πάνε να πούμε τα πράγματα, πώς πάει η αγορά αυτοκινήτου, πώς πάει το μεταχειρισμένο. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε στα παιδιά,
9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Αν θέλετε να πάτε στο σέρβις δωρεάν, τρεις από εσάς, ονοματεπώνυμο σέρβις 9.55 και ενώ ονοματεπώνυμο σέρβις 54.340. Και ό,τι γουστάρετε να ρωτήσετε όταν ανοίξουμε γραμμές εντός λίγων λεπτών, μπορείτε να πούμε να ρωτήσετε τα παιδιά ό,τι γουστάρετε. Για πες, πώς πάνε τα πράγματα στο αυτοκίνητο? Καλά, σε πράγματα. Ποιο σημείο είμαστε? Πολλοί διαβάζουν τα περιοδικά, αέριο, περιβάλλον. Φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο, τεχνητό αέριο. Ξέρεις, εμένα δεν μου αρέσουν πετρέλαιο. Αυτά. Πετρέλαιο, αυτόματα αυτοκίνητα. Όλα καλά, παρκάρουν μόνο τους τα αυτοκίνητα. Πατάς ένα κουμπί, μπαίνουν κάνω και τα λοιπά. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί? Τι αηδία είναι αυτή? Τα τέλικα τα κάνανε. Τι αυτοκίνητα? Θα τον υπολογιστή, θα το λες μέσα, πάνε με εκεί, θα σε πηγαίνει κιόλα. Σε λίγα χρόνια θα σε πηγαίνει. Τι σαγλαμάρα είναι αυτή τώρα? Εδώ πρέπει να έχει το αυτοκίνητο, το δίνει στη γυναίκα σου, πηγαίνει στο τραβάει μια τράκα. Στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο. Να έχει, ξέρω εγώ, την πόλη. Το γιο σου 19 χρονών να ανοίγουν οι αερόσακοι κτλ. Είσαι στο παρκάρισμα να κάνω. Να υπάρχει λύση. Να κάνω εγώ παρκάρισμα μπου που να δώσω να κάποια μια για τον μπροστά, για τον πίσω. Εγώ έχω ένα θέμα με την όπιστελ. Στο πίσω δηλαδή. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ, κολονάκια παίρνω, α πούμε, καμιά φορά. Και τι να λέω. Αισθητήρε και ιστορίε και η γοητεία χάνεται. Μόλι χαλάσει ο αισθητήρα. Ναι. Έρχεσαι εκεί. Ναι, ρε μεγάλε. Πώς θα γίνει, να πούμε. Λοιπόν. Γιατί τα κάνω αυτά, ρε φίλε, εντάξει. Ναι. Πρέπει να χρεώσουμε και κάτι. Η αγορά πώς πάει? Η αγορά πώς πάει? Η αγορά πάει καλά. Καλά πάει. Το δίζελ φεύγει πολύ. Το δίζελ φεύγει το καινούριο ή το μεταχειρισμένο? Μεταχειρισμένο, πολύ. Μεταχειρισμένο. Ναι. Άμα, κινείται η αγορά. Κινείται η αγορά. Κινείται. Τώρα οι τράπεζες ετοιμάζονται να αυξήσουν το ποσό. Α, για πες μας να μάθουμε. Κάτι ακούγεται για 5,80. Θα ανεβάσουμε το 4,20 και θα γίνει 5,80. Περίπου στα 6 κάπου στάρικα, ναι. Ναι. Και. Μέχρι να για την εβδομάδα δηλαδή. Ναι. Ναι, και. Μέχρι να φύγουμε και από αυτό το σημείο για να. Όπως ναι. Έκανε η Κύπρος πριν από λίγο. Ναι, αυτό είναι για την αγορά του αυτοκινήτου. Δηλαδή πέσω. Για όλα είναι, ρε φίλε. Ρε φίλε, έχω 80.000 εγώ στο λογαριασμό. Αυτή είναι που ανεβαίνουν τα όρια, ανεβαίνουν. Κάτσε, και τα δάνεια, ανεβαίνουν όλα. Εντάξει. Δεν μπορώ να πάρω ένα μάξι να δώσω τα 20.000 και να τα πάρω. Δεν γίνεται. Μεταφορά να κάνω. Έχω 100.000 στην τράπεζα. Ναι. Ήθελα να πάρω ένα μάξι 20.000. Μπορείς, πάω στην τράπεζα, μπαμπαμ. Δεν ναι, μπορείς, δεν παίρνει λεφτά. Δεν παίρνει λεφτά. Πάνω την τράπεζα στην εταιρεία. Ναι, ναι. Δάνεια δίνουν όμως. Νομίζω με έμβασμα κάτι γίνεται. Όχι. Ναι. Πώς? Δάνεια δεν δίνουν εύκολα. Είπα. Δάνεια δεν δίνουν ακόμα εύκολα. Όχι. Δηλαδή, αν πάρει ένα μάξι 4 χρόνια δάνειο, δεν το δίνουν τώρα πια. Όχι. Τι πρέπει να δώσει? Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Να δώσει το 60% τη αξία του περίπου, ναι. Και το 40% που θα μείνει το πάρει δάνειο. Α, έτσι μόνο. Αν πληρείς προϋποθέσεις. Αν πληρείς. Αλλιώς παίρνεις τα μάξι του παππού, το βάζεις σε αμερόδες κτλ. Γι' αυτό βγήκαν όλα έτσι. Βγήκαν όλα τα παλιά. Όπλα κατά κυκλοφορούν, Fiat κυκλοφορούν αβέρτα. Βάζεις παραδείγματα με πρόσφυγες ρεπειραγμένα. Πας καλά, απάνθρωπε. Αχ, φίλε μου, 531. Τι λέει αυτός? Δεν εμένα πήγε πρόσφυγες. Εμένα για είπα. Για βάρκες, μάλλον, όπως λέει. Χίλια παιδιά είπα εγώ. Χίλια παιδιά δεν πήγε πρόσφυγες. Είπα για πρόσφυγες. Όχι. Και εσύ τι είναι, ρε φίλε, έχεις δώσει τίποτα λεφτά για κάνα πρόσφυγα? Στη μια τη βάρκα 1.000 Έλληνες και στην άλλη του παιδί, το δικό σου παιδί. Ναι. Απλά πράγματα. Ναι, ρε φίλε. 1.000 πρόσφυγες να πούμε. Μα και... δεν είπε πρόσφυγες. Ναι, δεν είπε πρόσφυγες. Πρόσφυγες. Ναι. Με φωνή ψηφίδι και τα λοιπά. Μήπως πρέπει, ρε φίλε, να νιώσουμε άσχημα επειδή ας πούμε οι πρόσφυγες είναι στη δομή που μήπως θέμε εμείς να πούμε. Μήπως ξέρω εγώ πρέπει να πληρώσουμε μεγαλύτερο έμφυα γι' αυτό. Μήπως ξέρω εγώ πρέπει να πληρώσουμε μεγαλύτερο ΦΠΑ γι' αυτό. Λέω, σε ρωτάω τώρα να μου πει. Μήπως και εσύ σαν τον κόκκινο. Στα 1.000 παιδιά που θα είναι στη βάρκα και το παιδί το δικό σου στην άλλη βάρκα, εσύ θα σώσεις τα 1.000 παιδιά. Πες το μας και αυτό, ρε φίλε. Έτσι, να βγάλουμε τα χαρτομάτιλα μάνεξ να πούμε από αυτό και να αρχίσουμε να κλαίμε και να ψέμουμε και τις μύτες μας. Να βγάλουμε μαλλιά στην πλάτη, ρε φίλε. Δηλαδή, τόσο καλός άνθρωπος να είσαι εσύ, τόσο αλτρουιστής να είσαι, ρε παιδί μου. Τέτοιο πράγμα να πούμε. Τι υποκρισία είναι σε αυτή τη χώρα, ρε φίλε. Τι υποκρισία είναι σε αυτή τη χώρα, ρε, που πρέπει εμείς να είμαστε. Κατά κάποιο τρόπο και απολογούμενοι, επειδή ας πούμε στηβάζονται οι πρόσφυγες. Δεν, όχι, ρε φίλε, δεν είμαι απολογούμενος. Δεν θέλω να είμαι απολογούμενος. Πώς θα γίνει? Και σαν και εμένα, δεν θέλω να απολογηθούν εκατομμύρια Έλληνες που με βάζει εμένα στην τηλεόραση να απολογηθώ επειδή το προσφυγόπουλο είναι προσφυγόπουλο. Τι φταίω εγώ? Και τι φταίω εγώ που πρέπει να βάλω το χέρι στην τσέπη εγώ πάλι? Γιατί εγώ, ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Λυπάμαι πάρα πολύ, δεν το δέχομαι. Αυτή η κρίση χριστιανισμού, αυτή η κρίση καλοσύνης, αυτή η κρίση αλτρουισμού, αυτή η ψευτιά, αυτή η γλίτσα, αυτή η λίγδα, δε χωράει στο νου μου. Καλημέρα Κωστή, ρώτα λίγο τα μαστόρια. Έχω το Toyota Starlet 95, ναι. Μοντέλο. Ωραία. 21 χρονών. Έχανε λάδι, λέει, από το distributor. Ναι. Το άλλαξα γνήσιο, αλλά χάνει πάλι, λέει. Τι να κάνω, πείτε λίγο, ρε παιδιά, λέει, ο Starletάκιας. Να το φέρει στο μαγαζί να το κάνουμε επισκευή του τεστ. Νομίζω έχει περάσει από το μαγαζί ο κύριος πριν καμιά δεκαριά μέρες. Νομίζω.
Τι αν είναι ο ίδιος. Να στείλει στο μαγαζί, να στείλει στο μαγαζί, τα πούμε από κοντά. Φτιάχνει αυτό. Φτιάχνεται. Δηλαδή αλλάζει. Δεν να αλλάξει όλο το τριμπιτέρ. Δεν πρέπει να αλλάξει όλο το τριμπιτέρ. Αλλάζει 2-3 ανταλλακτικά μέσα και δεν ξαναχάνει λάδι. Δεν χρειάζεται λοιπόν. Ναι. Μάλιστα. Α έρθει αύριο να το δούμε. Ναι. Είμαι τρίτεκνο, λέει ένα φίλο. Θέλω να φέρω αμάξι από Γερμανία. Γλιτώνω κάτι από τα τελωνία. Δύσκολα. Πλέον. Νομίζω στου τρίτεκνου τα κόψαν όλα. Νομίζω. Αυτό έγινε τρίτεκνο επί Καραμαλή. Έφαγε το παραμύθι. Και μετά όταν έκανε. Ναι. Κάντε παιδιά, καθαρίζω καραμαλίστα που με να έχει υπόψη σου. Έτσι. Ναι. Δύσκολα, δύσκολα, φίλε. Δύσκολα. Με ρύθμιση Άρη, τι έγινε τελικά, λέει, μεταγραφές του χρόνου μπορεί να κάνει. Τι θα κάνουν εκεί στην ομάδα μου οι φίλοι μου τα ζώα. Οι φίλοι μου τα ζώα. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Γίνε λίγο πιο σαφή. Αν μπορεί να κάνει μεταγραφές του χρόνου Άρη, αν ανέβει. Αν ανέβει, μπορεί να κάνει μεταγραφές του Άρη. Δεν είναι σίγουρο, φίλε, αυτό, γιατί μπορεί να μην πάρει αδειοδότηση. Όχι, θα ανέβει, δεν υπάρχει θέμα. Θα ανέβει αγωνιστικά. Αγωνιστικά, ναι. Αγωνιστικά θα ανέβει η ομάδα τη. Υπάρχει όμως η πιθανότητα να μην πάρει κατά κάποιο τρόπο αδειοδότηση. Δεν είναι τόσο σίγουρο ότι θα πάρει. Και άμα δεν κάνει μεταγραφές, φίλα, καθαρίσει ο κόκκινα. Τα ξέρει κι αλλιώς. Έχει χάσει κιλά, έχει γίνει. Τάτος. Ναι. Έχει γίνει να πούμε. Έχει μονάδες. Έτσι. Λοιπόν, ο καλύτερος γιατρός της πείνας είναι ο Χρήστος στην πιτσερία Tradizionale Italiana. Πίτσα που θα λατρέψεις για τη ζύμη και τα φρέσκα της υλικά. Παραγγέλνεις στο 504004. Με 2310 επάνω, επαναλαμβάνω 2310504004 μέχρι και τις 5 τα χαράματα για τους λιγούριδες. 5 ώρα. Που πιάνει μια αλίγδα εκεί, μια ιστορία και μετά το ποτό με την ουισκάρα και το ξηροκάρπι και λες αμάρε φίλε τι να κάνω. Μια λιγουρίτσα που σε πιάνει, τραβάς μια πίτσα, μην την πω πιτσάρα να πούμε. Και με τα λουκάνικα μέσα με όλα. Λουκάνικα, ζαμπόνια, ιστορίες, κασέρια να λιώνουν στο στόμα σου. Άμα έχει και ο ουρανίσκο σου σημείο G σαν τον κόκκινο, ο οποίο παίρνει το πουρο και καπνίζει το πουρο και παίρνει και το ουίσκι και φέρνει, ας πούμε, ένα, παίρνει μια παρτούζα το ουίσκι με το πουρο. Και φτιάχνεται και λέει το λάρινγκά του. Έχω λέει αυτό το λάρινγκ. Έχει αυτό το λάρινγκ, πώς θέλει αυτή τη γλώσσα εδώ από κάτω κτλ. Είναι σεξουαλικού περιεχομένου, δεν υπάρχει. Δηλαδή ο κόκκινο έχει σημείο G στη γλώσσα στον ουρανίσκο. Δεν υπάρχει, σα το λέω εγώ. Έτσι. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Δίνουμε 3 σέρβις δώρο με τους φίλους εδώ της εκπομπής και του ραδιοφώνου Άγγελο Πετμεζά και Κοσμά Τότη, οι οποίοι ρυθμίζουν και τα αυτοκίνητα των φίλων εδώ του Αθλητικού Μετρόπολης. Με τον Κουλιανό τι έγινε, έφερε τη Mercedes. Την έφερε, την έφερε, ναι. Την έφερε τη Mercedes. Τώρα έχει τον Golf. Τον Golf το έφερε, το φτιάξε. Όχι τον Golf, όχι. Τον Golf, μου φαίνεται τον. Ναι. Okay. Και άμα πέφτει σε άλογο ο Κουλιανός τρελαίνεται. Είχα το Mini Cooper 192 άλογα να πούμε, ιστορίες και τα λοιπά, κουμπαράκι μου να πούμε, και τώρα πήγα στα 140 άλογα. Εντάξει ρε Κουλιανέ, του λέω εδώ, εντάξει, 192 άλογα πήγε στα 140, εντάξει. Ο άλλος πήγε από 1000 ευρώ σύνταξη 300 ευρώ, λέω. Κάτσε τώρα, μην τρελαίνεις, εσύ πήγες από 192 άλογα 140. Καλά είσαι. Έτσι είναι, τι τα θες τα Mini Cooper όταν θες να κάνεις απογόνους, του λέω. Πρέπει να φτιάξεις μεγαλύτερο μπαγκάζ. Τώρα έχουμε σε φάση που θέλω μικρό μπαγκάζ. Ξεπέδια, έτσι δεν είναι. Εννοείται. Έτσι. Ούτε καροτσάκια θέλει ούτε τίποτα. Τι τα θες τα καροτσάκια εκείνα, αντε κλείστο, αντε άνοιξτο. Αντε βάλτο. Ξέρεις τι κρεμιστικό είναι. Σπάστο, σπάστο να το άνοιξτο. Κριτ, κράτ, πα, νεύρα, το νεύρα. Κομμάτια εκεί. Νεύρα, ένα καροτσάκι το πέταξε. Το πέταξε, το ξαναπήρα. Και ο Ενίδη πέταξε. Ποιο. Ή να μην πετάξει, ρε φίλε. Τον έδινε τηλεόραση, το πετάξε στον κάδο. Έχει τρελαθεί. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ρυθμίζεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η Παοκάρα τι λέει, πώς τη βλέπετε, παιδιά, θα βγει Πέμπτη, θα φάει μπλόξιμο. Θα βγούμε, μπορεί, εντάξει. Τέταρτη. Προλαβαίνει. Κοίταξε. Νομίζω ότι ο καλός Ολυμπιακός, τι καλός που είναι αυτός ο Ολυμπιακός, πολύ καλό σωματείο, μια και σου έκανε μια ζημιά, θα νιώθει τύψεις. Και πιστεύω ότι τους μείον βαθμούς θα τους φας στα play-off. Και αυτό θα είναι καλό για σένα. Γιατί αν σου ρίξει μείον 6 τώρα. Στο πρωτάθλημα. Καήκαμε. Κάηκες να πούμε. Δηλαδή μπορεί να μην βγεις πέμπτος. Ενώ αν σε πάρει στα playoff, ούτως ή άλλως. Χαμένη χρονιά. Πέμπτος και τελευταίος να βγεις. Θα παίξει 30 Ιουνίου, 1 Ιουλίου με κάνα λίμα, με κάνα σερβιτόρο, με κάνα αυτό να πούμε. Θα παίξει μεγάλη μπάλα ο Πάοκ, θα βάλει γκολ από τη. Κτλ. Ο Πέλγας, ο Ήβης προπονητάρα μεγάλη να πούμε κτλ. Δεν δούλεψε πουθενά, αλλά αυτό το θέμα με τον Πάοκ είναι ότι είναι η ΕΚ προπονητικής. Μπορεί να κάνει ο Σαββίδης. Αντί να κάνει μια ΙΕΚ δημοσιογραφία, μπορεί να κάνει η ΙΕΚ προπονητική. Πάει πάω. Βεβαίως.
Λοιπόν, ο τρίτεχνος λοιπόν δεν έχει προνόμια πλέον 048. Πίσω το παιδί. Δεν είμαστε σίγουροι. Ναι. Το ρωτήσω. Μα, δεν υπάρχουν προνόμια στην Ελλάδα. Το κράτος είναι αντίπαλο, τρίτεχνε. Και τέταρτο και πέμπτο να κάνεις, δεν πρόκειται να δισχαίρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Κράτα τα τρία. Έκανε στην αυτή την μπούκα να πούμε κτλ. Αλλά και να σα πω και κάτι άλλο. Ρε, είναι δυνατόν, λέει. Είδα ένα ζευγάρι στο δρόμο μια μέρα, μάλλον. Εσύ ο μπαμπά σου που είπε ότι να κάνουμε τρίτο παιδί γιατί θα παίρναμε ταξί. Ο μπαμπά μου λέει φταίει. Αυτό δεν είπε να κάνουμε τρίτο παιδί. Είπε ο μπαμπά αυτού νου. Να κάνουν παιδί τρίτο γιατί είχε πει ο Καραμαλής ότι θα παίρνανε, λέει, ταξί. Άδεια ταξί. Τραβάει να πούμε ένα σεξ ο άλλο με την άλλη. Κάνουν ένα τρίτο παιδί. Δεν είναι άδεια το ταξί και τώρα τι έγινε. Το παιδί το στείλει πίσω, δεν γίνεται. Δεν το στέλνει. Είναι θέμα. Δεν υπάρχει μάνα σε όλο τον κόσμο αλλά και σε όλο το ζωικό βασίλειο που δεν θα άσωσε το παιδί τη. Από τους πατεράδες κανένας αριστερός μπορεί να άσωσε τα χίλια στα λόγια και από τους πασόκους κάποιοι δεν θα βουτούσαν καν. Λέει όχι σε ένα τα τρία. Ε, τι πλάκα ρε φίλε. Ο 775. Καλησπέρα παιδιά, έχω ένα νέκτρα. Νέκτρα. Δέκτρα. Δέκτρα. Όχι δέκτρα. Α, τι γράφει εδώ. Νέκτρα. Δέκτρα. Νέκτρα τσε. Τι εσάι. Τσε. Του 2005. Άρχισε εδώ και κάνα εξάμεινο να κάνει τρελές ενέργειες, λέει, στο στροφόμετρο. Έχει δηλαδή μαρμαρική κολπική. Ναι. Λοιπόν. Ταχύμετρο. Το ταχύμετρο μετά ανάβει, λέει, πρόβλημα στο υδραυλικό τιμόνι. Το λαμπάκι φρένο νομίζει πως κάνει σαν τρελό. Μήπως έχω θέμα εγκεφάλου, λέει. Και αν διορθώνετε, ευχαριστώ. Όλα διορθώνονται. Αλλά πρέπει να τα δούμε από κοντά του. Έχει αριθμίες. Το αμάξι όταν έχει αριθμίες, τι σημαίνει. Δηλαδή μαρμαρική. Κολπική μαρμαρική. Μαρμαρική. Μπορεί να δουλεύει τρικύλιτρα, μπορεί να κάνει κάποιο προβλεψιστή. Κάποιο μπορεί να βρει κύκλωση. Ναι. Πολλά μπορεί να. Πολλά μπορεί να. Βενζίνη μπορεί να. Κακή ποιότητα βενζίνη. Να σε κάνω βενζινάδικο από αυτά που δίνουν κακό πετρέλαιο. Σε βάλω σκουπίδια. Έτσι. Ναι, πολλά έχει. Λοιπόν, τι σερβις τώρα. Εγώ ανοίγω γραμμές εδώ να δούμε τι γίνεται με το κοινό. Ανοίγω γραμμές εγώ. Αφού πρώτα πω ότι για εσάς οι οποίοι γυρνάτε τώρα στο σπίτι και πεινάτε. Να ξέρω ότι μέχρι τις 5 το πρωί υπάρχει μια πιτσαρία φοβερή. Για τη Λιγουρίτσα. Τραντζισιονάλε Ιταλιάνα, έτσι λέγεται. Πίτσα που θα λατρέψεις για τη ζύμη και τα φρέσκα της υλικά. Παραγγέλνεις το 50-40-04, τραβάς και μια Χάινε και να πούμε καμιά Άμστελ. Αυτό θα έκανα τώρα. Ναι, ρε φίλε. Μια μπυρόνι. Ένα μπυρόνι να πούμε εδώ. Και ξέρεις τον μπυρόνι με την πίτσα πώς τρώγεται. Τσιμπουκάτο, πώς το λέω αυτό το. Με το μπουκάλι. Ναι, μπουκαλάτο, ναι. Ο καλύτερος γιατρός λοιπόν 50-40-04. Λέει, βάλε, δεν το βάζει το ποτήρι. Ρε, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή. Α, το μπουκάλι θέλεις, παιδί μου, ναι. Πα στο σπίτι, α πούμε. Έχει το μπουκάλι το νερό. Έχει 2,5 ώρα τη νύχτα. Σιγά-σιγά. Ανοίγει το ψυγείο. Λε, οι άλλοι κοιμάται μέσα. Περίμενε τώρα. Λέω, θα το πιω έτσι κολλάξα. Ποτήρι δεν έχει. Ήταν ανάγκη να ξυπνήσει, λέω τώρα. Και πιο ευχαριστημένο. Και όχι μόνο αυτό, η ευχαρίστηση είναι. Με το μπουκάλι μπορεί να τρέξει κανένα νερό στο μάγουλο εκεί πέρα, να πάει στο σώμα σου και σε κανένα βυζί, σε κανένα αυτό, σε κανένα αυτό, να συγκαλύσει τον αφαλό να ευχαριστηθεί. Το σημείο G. Το σημείο G, ο αφαλό, να πούμε και τα λοιπά. Άλλο το έχει τον αφαλό το σημείο G. Άλλο το έχει στο μυαλό. Έτσι βέβαια, έχω σημείο G στον εγκέφαλο. Αυτό δεν το έχω ακούσει ποτέ. Έχω σημείο G στον εγκέφαλο. Είναι αυτό το πράγμα που ακούς διάφορα γερνώντας, περνώντας τα. Καλά, ακούς πολλά, δε. Δηλαδή φεύγεις πλήρης. Όσο ζεις μαθαίνεις. Ναι, όσο ζεις μαθαίνεις, σωστό, ναι. Έτσι. Λοιπόν, 2-31-0-90-90. Πείτε ό,τι γουστάρετε, ρωτήστε τα παιδιά ό,τι θέλετε. Αν έχετε μείνει στην Θεσσαλονίκη ή αν έχετε πάει, πού θα πάτε, πείτε μας πού θα πάτε. Και πείτε μας. Να παίρνουμε ιδέες. Ναι, και πείτε μας πού πήγατε πριν από 10 χρόνια, 12 χρόνια. Δηλαδή, πότε, αν τυχαίνατε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, πού πηγαίνατε πριν 10-15 χρόνια και πού πάτε τώρα. Α, και βλέπω ότι. Στη ναι. Χειρότερη κάνα Ναύπλιο, κάπου προς τα εκεί. Ο, Ναύπλιο. Στη χειρότερη. Μακριά. Okay. Λοιπόν, δώσε ένα σέρβις, λέει, στο μυαλό του κόκκινου. Μας τρέλανε το μεσημέρι με τη βάκα. Πάνε, λέει, να σώσουμε κόμμο, λέει, θα φώναζε ο κόκκινος και μόλις έπεφτε στα παγωμένα νερά, θα πήγαινε στον πάτο. Πάντως λέει, αν δεν κάνω λάθος, λέει, ένα παλικάρι στο ναυάγιο, λέει, του πλοίου Σάμινα έσωσε, λέει, πάρα πολύ κόσμο και στο τέλος το πλήρωσε με τη ζωή του. Ναι, βεβαίως. Αλλά αυτό το παιδί, ας πούμε, βεβαίως. Ας νομίζω στρατιώτης το. Τι δείχνει αυτός. Τι. Δεν βλέπω. Εγώ είμαι. Α, ναι. Έτρωγα ρεβίδια με. Σε ένα περίπτωρο απ' έξω. Το περάσαν, το βάλανε. Ρε τους λίμπαρες. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έγινε. Ήμουν έξω από το καψί στο ξενοδοχείο και είναι ο περιπτεράς φίλος μου. Πρόσεξε να δεις.
Έχω πάρει από το σπίτι φακές και. Πώς το λένε, όχι φακές, ρεβίθια με κρυθαράκι με κάνανε. Και λέω, δώσε μια κοκακόλα ζύρω, ρε, να μου στάρουμε και τον περιπτερά. Λέει, να πάω πιάνω καφέ στο ξενοδοχείο. Όχι, ρε, μου λέει, τι να πεις καφέ, λέει, δεν θα σε αφήσουν, λέει, κτλ. Είχε εκεί 9 κάσα να πούμε κτλ. Και ένα πεζούλι. Και κάθομαι, χιλητή, δεν το ξέρεις το άλλο. Είχε κάτι Τούρκους τουρίστες και ένας με έδωσε ένα ευρώ. Με πέρασε για ζητιάνο. Αυτό γελάει. Με λέει ρε καλά ρε αυτό που λέει, δεν τρέπεσε, λέει δημόσιο πρόσωπο, λέει να τρως λέει εδώ πέρα. Ρε αρχίσαι με λέω δημόσιο πρόσωπο και σαν γλαμάρι. Εγώ ευχαριστιέμαι εδώ να κάτσω μαζί σου στο περίπτερο και να φάω στη... Να φάμε παρέα. Ναι, πήρα και ένα ψωμί από το φούρναρι, το μάκι. Δώσε ρε και ρατά του λέει ένα ψωμάκι εδώ πέρα κτλ. Μου δίνει μια ψωμάρα να πούμε κτλ. Λέω θα ξαναπεράσω μετά, δεν ξαναπέρασα. Τα χαιρετίσματά μου, τα φιλιά μου, ξέρω εγώ. Α, το πέρασε στο Facebook, πού το πέρασε αυτό. Α, ναι. Κάνε με ρόμπαλα. Εκεί το γέλιο δεν είναι. Πρόσεξε να δεις. Εκεί που τρώω τη σούπα και τα λοιπά, κάνω μια έτσι για να καθαρίσω και κάνω το χέρι μου έτσι. Και ήταν κάτι Τούρκοι τουρίστες και με δίνει ένα ευρώ. Με πέρασε για ζητιάρο, ρε. Να πάρει, ευχή να πάρει. Λοιπόν, όποιος απορεί αν θα έχει περιορισμό μεταγραφών ο Άρης, να ξέρει ότι όπως ο Πανσεραϊκός έκανε μεταγραφές χωρίς να τελειώσει η καθάριση, έτσι θα κάνει και ο Άρης. Ωραία, επαναστάτη Άρης. Τι θα καθαρίσει ο Μαρινάκης. Μάλιστα. Λοιπόν, το Βέγκο. Λοιπόν, καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Λοιπόν, είμαι ακροατής σου. Ναι. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Μπράβο. Που είχα ξανατονίσει κάποτε. Τέβε. Περαίωση, πληρώνεις καλά. Σε πιάνουνε καλά το. Τα μαγαζιά μας δουλεύουν μόνο με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή. Το έχεις παραδεχτεί κάποτε αυτό. Τα μαγαζιά. Πολλάνε μόνο με Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ολυμπιακό και μετά ο ΠΑΟΚ και μετά Παναθηναϊκός. Καλά τώρα, εντάξει, στη Θεσσαλονίκη μην τρελαίνεσαι τώρα. Μην μας τρελαίνεις τώρα. ΠΑΟΚ πρώτα. Όχι. Και όταν παίζει ο Ολυμπιακός, όταν παίζει ο Άρης. Δηλαδή, όταν παίζει ο Άρης τώρα μπάλα και τον έχει, ας πούμε. Χάθηκε ο Άρης. Ο Άρης χάθηκε. Κάπου τώρα χάθηκε. Τώρα είναι ο Ηρακλής. Ναι. Λοιπόν, μετά έχω ένα παράπονο. Ερχόμουν από Κοζάνη, ναι. Όπως έρχομαι και τώρα. Ήρθες από την Κοζάνη. Παρόλο που έχει καρναβάλι στο Κοζάνη, εγώ είμαι αντίθετος. Γιατί είσαι αντίθετος, φίλε. Μέρος είναι Θεσσαλονίκη, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό που είπες πρώτα πάντα από χθες. Ναι. Είχες έναν ακροατή, ναι. Από τη Βέρεια μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μιλούσε μισή ώρα. Ξέρεις ποιος είναι. Ποιος. Κύριε μου. Κύριε Ραπτόπουλε μου. Ναι. Κύριε Τάδε μου. Μου. Ποιος είναι αυτός ο ακροατής σου, ένας Ολυμπιακάκης είναι αυτός. Μήπως ήταν ο Μαλάτος. Θέλω το Μαλάτο, Γιάννη. Ναι, θέλω, οπωσδήποτε θέλω, κάνει έκκληση επειδή ο Μαλάτος. Ο Μαλάτος. Δηλαδή, και το μεσημέρι έχεις τρία λεπτά. Έχεις τρία λεπτά. Τους κόβετε, τους κάνετε. Λοιπόν, την άλλη φορά έχεις τον άλλο μισή ώρα. Αμά μωρέ, γρίνιας είσαι μωρέ. Εντάξει, δεν είμαι καθόλου. Αλλά και πάλι ο συνομιλητής σου, ο μεσημεριάς, πάλι την έκανε την πατάτα. Δηλαδή. Πάλι έκανε πατάτα. Τι πατάτα. Τι δηλαδή. Με αυτό που είπε. Θα σώσω τους χείλους και δεν θα σώσω το παιδί μου. Καλά ρε φίλε, δεν ξέρεις ότι ο κόκκινος είναι ψεύτης. Είναι δυνατόν το αίσθηκτο του ανθρώπου να κινδυνεύει το παιδί σου και να σώσει τον άλλον. Λοιπόν, επειδή σας αγαπάω και τους δύο και το ραδιόφωνο είναι ελεύθερο, καλά κάνετε, αλλά λίγο πιο συνειδητά. Δεν το πιέσα το συνειδητά, κάτω μου λίγο λιανά. Λίγο πιο συνειδητά. Όταν λέμε κάτι να είμαστε λίγο πιο συνειδητοί αυτό που λέμε. Δεν το κατάλαβα. Ξαναπες το. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή με λες ασυνείδητο. Όχι ρε κόκκι. Όχι ρε. Αλίμονο. Άμα και να με πεις ασυνείδητο, θέλω να πεις το λόγο. Αυτό θέλω να δω. Ναι. Έχεις το χιούμορ σου. Ναι. Πολύ καλά κάνεις. Ντάξει, ναι. Όταν είσαι σοβαρός, είσαι σοβαρός. Ντάξει. Όταν κάνεις την πλάκα σου, κάνεις την πλάκα σου. Απλώς για το μεσημεριανό του κόκκινο. Ναι. Μεσημεριανό του κόκκινο. Θεωρώ σαν ακροατής. Ναι, ναι. Σαν λάθος, έτσι. Εντάξει. Προσωπική μου γνώμη. Κοίταξε όμως, ακροατής το είπε. Δηλαδή, ακροατής έθεσε το ερώτημα. Δεν το έθεσε ο Φουκαράς ο Κόκκινος. Καταλαβες. Δεν είπε ότι εγώ αν ήμουνα. Το ρώτησε ο άνθρωπος και αυτός απάντησε. Έδωσε τη λάθος απάντηση, βέβαια. Ευχηθώ καλές απόκριες. Πότε τελειώνουν αυτές? Κυριακή, Δευτέρα. Α, Δευτέρα τελειώνουν. Και μετά αρχίζει η νηστεία των ανθρώπων. Η νηστεία τρία χρόνια είναι, τέσσερα ρε φίλε. Δεν χρειάζεται. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είσαι γερός. Καλό δρόμο, καλό δρόμο.
Έλα φίλε, ναι, έλα φίλε. Τι πέφτετε, ανεβαίνετε. Έλα. Καλημέρα φίλε, καλημέρα. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, ναι, καλημέρα, ακούγεσαι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ραπ, τι έγινε σήμερα με το φίλο στον Αλέφαντο. Τι έπα. Ανακάλυψε τι έχει μέσα το κεφάλι σου στην τηλεόραση. Ναι. Τον τρελό ρε φίλε. Θέλω εκεί να τον κολλήσω εκεί με τον Τσίπρα, τον ανάβω. Λέω ο Τσίπρας τι. Λέω Τσίπρας, λέω Τσίπρα. Το μεταξύ τον Τσίπρα, το ψιλογουστάρει ο Αλέφαντος, αλλά δεν μπορεί τώρα επειδή η κοινωνία είναι έτσι, ας πούμε, και τα λοιπά. Λένε έχει τη χρειά τη φωνή του Αντρέα Παπαντρέου, ο παλιός πασοξής ο Αλέφαντος. Πασοξής όμως ο Αλέφαντος. Ο Αλέφαντος ωφελήθηκε από το Πασοκ, δεν ήταν κανένας χαζός. Ο Αλέφαντος έχει βρει δουλειά. Δηλαδή ο Λιάνης τον είχε από κοντά. Δεν ήταν δηλαδή ο Νικός από το Πασόκ κανένας χαζός ιδεολόγος. Δεν είναι κανένας βλάκας ο Αλέφαντος. Δεν θα κάνει κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν θα έχει αντίκτυπο. Ναι. Το Πασόκ του τον βοήθησε, ήταν και ο παδός και τα λοιπά και πέρασε καλά. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ δεν του βγαίνει. Δεν μπορεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Εντάξει. Αύριο ο Ιβίτς τι σύστημα θα παίξει. Ο Ιβίτς. Ναι. Ρε φίλε, τώρα αυτά τα παιχνίδια από εδώ και πέρα έχουν άλλη χρειά, έχουν άλλη. Τι σύστημα θα παίξει ο Ίβιτς. Ο Ίβιτς δεν είναι προπονητής κανονικός. Δεν έχει δουλέψει σε ομάδα. Τώρα τι θα του βγει, πώς θα του βγει, δεν ξέρω. Πάντως, αν βγάλει τον ΠΑΟΚ πέμπτο, θα είναι επιτυχία. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Αν βγει ο ΠΑΟΚ πέμπτος με τον Ίβιτς, θα είναι επιτυχία. Θα περάσει δηλαδή ότι ο Ίβιτς έβγαλε τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Θα περάσει Πανιόνιο, αν περάσει Πανιόνιο και την Τρίπολη. Εντάξει, λίγο να σμπρώξουμε κι εμείς, ας πούμε, ρε παιδί μου, να πάω τώρα εδώ και τα λοιπά. Νομίζω ότι θα βγει ο Πάοκ στην Ευρώπη. Με τον Ίβιτς. Θα είναι επιτυχία μεγάλη. Δεν θα είναι. Δεν θα είναι. Ελπίζουμε. Δεν θα είναι δηλαδή. Δεν θα χαρείς άμα βγει. Πολύ βέβαια. Βέβαια. Και διάρρη να έρθει αύριο θα χαρούμε όλοι. Φυσικά. Πόσο χρόνο είσαι. Κάτω από 100. Κάτω από το 100 είσαι. Ναι. Να είσαι καλά, φίλε. Μπράβο. Ωραίος. Παοξής. Άντε. Καλή συνέχεια. Χαρούμενος. Να είσαι καλά. Βέβαια, ρε, φίλε, Ευρώπη θα βγεις. Τσάμπιο, πώς θα παίξεις τα play-off. Θα δώσεις μάχη, πώς θα γίνει. Δεν πρέπει να βγει πέμπτος ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα γίνει μια μάχη εκεί τώρα. Άμα τον αφαιρέσουν βαθμούς, θα δούμε τι θα γίνει. Έλα, φίλε, καλημέρα. 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 Πρώτα απ' όλα, περαστικά στους ΠΑΟΞίδες θέλω να πω. Τι κάνανε. Γιατί βλέπουμε, ρε φίλε, ότι τα τελευταία 4 χρόνια που είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που είχε περάσει στην ιστορία τους. Ποιος? Κάθε χρόνο η ομάδα δεν δείχνει τα απαραίτητα αντανακλασικά λίγο πριν τα play-off και υποχρεούται να αλλάξει προπονητή για να πάρει προπονητή που μπορεί να επιδείξει τα σωστά αντανακλασικά στα play-off. Ναι. Περαστικά σας πάω, ξέρετε, δεν πειράζει. Ναι, αλλά όμως κοίταξε να δεις. Ο Τούντορ και ο Πάο γενικότερα έχει δώσει στο πρωτάθλημα μια έγκλη. Σου λέει θα βγει ο Πάο πέμπτος, μην τον περάσει η Τρίπολη, μην κάνει κανένα ντου και ξέρω εγώ. Πανιόνιος, θα δούμε. Δηλαδή, ο Παοξής στο καφενείο βλέπει Πανιόνιο. Βλέπει Τρίπολη. Προχθές είναι Τρίπολη ΑΕΚ. Πανιόνιο σου λέει 0-0, καλά είναι, δεν μας βλέπει. Πανιόνιο βλέπει, Τρίπολη βλέπει, Πάοκ δεν βλέπει. Πώς δεν βλέπει, ρε φίλε, βλέπει και Πάοκ. Γιατί τώρα εσύ νομίζω ότι. Τον Αντώνη, τον Βαρκάρι, τον Σερέτη, τέλος πάντων. Εντάξει. Ωραία κουβέντουλα κατά σήμερα, μ' άρεσε πολύ. Ναι. Ξέρεις, στην Ελλάδα ένα από τα πιο καλά επαγγέλματα είναι ο μεσάζοντας. Η βρέλα δηλαδή. Ναι. Το καλύτερο, δηλαδή θέλουν οι αγρότες να πουλήσουν, ξέρω εγώ, ένα φρούτο έξω. Ναι. Από τον αγρότη φεύγει 10 λεπτά, καταλήγει στο ράφι 2 ευρώ. Λες, πώς γίνεται ρε παιδί μου. Ναι. Πάει ο μεσάζοντας, λέει στον αγρότη θα σα πουλήσω. Πάει στο, εκεί που θα τα πουλήσει, λέει σου έχω αγρότη. Κανονίζει τα ραντεβού, κανονίζει τα deal. Βγάζει το καθητή σου. Ναι. Θέλει ένας να κάνει μια δουλειά με το κράτος. Ναι. Πάει σε αυτό που θέλει να την κάνει, πάει στο κράτος, κανονίζει τον deal, μια χαρά. Ναι. Εντάξει, και στο ποδόσφαιρο το ίδιο γίνεται. Ναι. Με τη διαφορά όμως ότι στο ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Το σωματείο δεν είναι επιχειρηματίας. Ναι. Είναι μια επιχείρηση ανώνυμη με ένα αφημί που τη διαχειρίζονται κάποιοι άνθρωποι. Ναι. Δεν είναι δικά τους λεφτά δηλαδή αυτά που βάζουν. Ναι. Οπότε ξέρεις, άμα δεν είναι δικά σου τα λεφτά, δεν τα πονάς. Είσαι και λίγο ανοιχτοχέρης. Έτσι. Λες ρε παιδί μου, πάρε, δεν πειράζει. Με τον Κόντι, τι έγινε με τον Κόντι? Τι έγινε ρε φίλε? Λέει εγώ δεν φταίω. Εγώ δεν φταίω, εγώ πρότεινα οι άλλοι αγοράζαν αυτά που έλεγα εγώ. Εγώ δεν ξέρω. Το ήξερε αυτός. Εν μέρη έχει δίκιο. Ναι.
αυτό που λέει ότι εγώ πρότεινα και άλλοι ψήφισαν. Ναι, ναι. Οι άλλοι κλέβανε. Εγώ δεν ήμουν. Ότι τίπο, μαζί ναι. τους φέρναμε, αυτό ναι. θέλει να πει. Οι άλλοι χρεώνανε, μάλλον. Ναι. Δηλαδή αυτό μου θυμίζει μια φράση του Πάγκαλου. Έχει δίκιο όμως. Μαζί τους φέρναμε. Ναι, όχι, ο Κόντης καλυμμένος είναι. Γιατί ο Κόντης είναι ευφυής άνθρωπος. Ο Κόντης δεν έβαλε το όνομά του μέσα στο διοικητικό συμβούλιο. Ήταν έμιστος. Σου λέει, άμα γίνει στραβή, εγώ φεύγω, πάω στην Αθήνα, κάθομαι τρία χρόνια. Το σπίτι του Σκόρδα και το άλλο του φιγουρατζή του Ματθαίου πάνε περίπατο. Εγώ όμως ετοιμάζω την επόμενη μου δουλειά. Έχω φέρει τους καλούς παίκτες στον Άρη. Αλλά αυτοί οι ανόητοι χρεώναν τον Άρη, γιατί παίρνανε τους παίκτες που εγώ έφερα στον Άρη. Κατάλαβες, μου λέει. Ποιος είναι τώρα ο έξυπνος και ποιος είναι ο βλάκας? Ο Κόντης, ο Σκόρδος ή ο Ματθαίου? Ποιος? 9.55 και ενώ. Ποιος? Όπως και έξυπνοι ήταν και αυτοί οι οργανωμένοι οπαδοί που είχαν κάποια δύναμη και δεν φαινόταν στο ΔΣ. Κοίταξε, τότε οι οργανωμένοι μπορεί να είχαν καλές σχέσεις με τον Κόντη, το οποίο ο Κόντης ήταν υπάλληλος και δεν ήταν στο διοικητικό συμβούλιο. Γιατί οι οργανωμένοι τότε του Άρη δεν ήταν έξυπνοι? Μπήκε κανένα στο οργανωμένο στο διοικητικό συμβούλιο? Τα χαϊβάνια μπήκανε και τους κυνηγάνε να φάνε τα σπίτια τώρα. Έτσι, μπράβο. Μα εννοείται, ρε φίλε, μα ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Στην Ελλάδα αυτό μας έχει φάει. Σαΐγια ήτανε. Τονίχηδες ήτανε. Ότι ανοίγουν επιχειρήσεις. Και απεδείχτη κουκουβάγια, κορόιδο η κουκουβάγια. Ότι ανοίγουν επιχειρήσεις. Έτσι, άνθρωποι, ναι. Δεν φαίνονται πουθενά και βάζουν μπροστινούς άλλους. Καλά ξηγούνται, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Καλά κάνουνε. Ναι, φίλε, αλλά εδώ έχεις να κάνεις με κάτι που απευθύνεται σε πολύ κοινό. Δεν είναι μια καφετέρια που σε 6 μήνες θα κλείσει. Φίλε, κοίταξε να δεις. Αν διαβάσεις τώρα τη συνέντευξη του Κόντι, η οποία είναι αβανταδόρικη από τον δημοσιογράφο, αβανταδόρικη είναι, είναι τόσο ωραία γραμμένη, όπου ένας ο οποίος έχει ξεχάσει ή διαβάζει τώρα κτλ. Λέει, ο άνθρωπος έχει δίκιο, οι άλλοι είναι τα καθάρματα, τα χαϊβάνια, ο άνθρωπος αυτός είναι μάνατζερ, παιχταράδες έφερε, Γκουαρδιόλες έφερε, Λουίς Ενρίκε έφερνε, Μέσιδες έφερνε, καταλαβες. Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι το σε ποιο site γράφτηκε. Σε συνδυασμό με τη διοίκηση, τον προπονητή και όλο το team που αποτελείται ο Άρης σήμερα. Και τα συνδέω και μου φαίνεται λίγο περίεργο να γίνεται σε αυτό το site. Γιατί? Μου φαίνεται περίεργο, ρε φίλε. Περίεργο γιατί? Το γιατί? Το γιατί λόγω παρελθόντος του κύριου Γιάννη. Λόγω επαγγελματικής σχέσης που είναι κατατάγμενο στο ποδόσφαιρο. Πώς να σου πω αλλιώς. Ο Σκόρδας είναι επιτυχόν στον Άρη? Όχι. Όχι. Ο Ματθαίου? Όχι. Όχι. Ο Ζαμπέτας? Όχι. Όχι. Ο Αθανασιάδης? Όχι. Όχι. Ο Κόντης? Είναι. Πήγε την ομάδα στην Ευρώπη? Πήγε, ναι. Πήγε στους τελικούς? Έπαιξε μπάλα ο Άρης? Πήγε, ρε φίλε, το θέμα είναι τι χρέωσε. Γιατί αυτός το χρέωσε, αυτός ήταν υπάλληλος. Ναι. Τι αλλά ναι. Το θέμα ποιο είναι? Είναι πανέξυπνος. Είναι πανέξυπνος ο Κόντης. Έχει θηλυκό μυαλό. Το μυαλό μιας γυναίκας που γεννάει ιδέες. Δηλαδή το θηλυκό μυαλό του Κόντη είναι φοβερό. Δηλαδή... Γραφειοκρατικά και νομικά δεν μπορεί να το επιλείψει κάποιος κάτι. Ηθικά δεν θέλουμε να το βλέπουμε. Μην το λες αυτό, για όλα τους Αριανούς. Εγώ σαν λέω το Σεπτέμβρη, σε μένα το λες, ρε φίλε. Όταν ο Κόκκι έπαιρνε 800 και τα 400 τα δίνει σκυλοτροφές, πλάκα μου κάνεις τώρα, σε μένα τα λες. Αυτά πες να τα μάθουν αυτοί που δεν τα ξέρουν. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά που με λες, πότε γίνανε? Πού, όχι ρε, σενάριο φαντασίας μου, δεν γίνανε ποτέ. Έλα. Δηλαδή τώρα σε λίγο θα μας πεις ότι ο παίχτης που ήξερε κάτι και δεν το είπε στο φίλο του ήταν ο Κρίση και ο Σέρχιο. Αυτό θα μου πεις εσύ. Όχι ρε, σε καμιά περίπτωση. Α, επειδή είπες κάτι για καζίνα και τέτοια, αυτά πρέπει να είναι της φαντασίας, δεν πρέπει να ισχύουν. Ω, δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ, δεν λέω τέτοια πράγματα εγώ, σε καμιά περίπτωση. Ναι. Τι με νοιάζει εμένα, τι και πώς. Και έτσι να ξέρουμε όλοι ότι το ποδόσφαιρο είναι πεντακάθαρο, οι παίχτες χρεώνονται όσο κοστίζουν. Όλα τα μάτς παίζονται στα ίσα. Δηλαδή προσεώρε παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά? Πώς σκέφτεστε? Ναι. Μα δηλαδή σε άλλα όσο και κάποιες στιγμές εξοργίζομαι. Σκεφτόμαστε πονηρά, όλα είναι τίμια. Μάλιστα. Σας παρακαλώ πολύ, διότι το λέω γιατί το αντιμετωπίζω με πολύ κόσμο αυτό το πρόβλημα. Όλοι σκέφτονται πονηρά. Μα γίνονται πράγματα τώρα. Είναι δυνατόν να παίρνει παίχτης 800 χιλιάρια και 400 δίσκυλο τροφές? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Ναι. Ναι. Σας παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Ανακοίνωση. Μάλιστα. Ωραία. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Γεια σου, κύριε Ραπτόπουλε. Γεια σας και τα παιδιά, τον κύριο Πετμεζά. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ? Πότε κυκλοφορεί το βιβλίο του κύριου Κόκκινου? Θα ρωτήσω τις εκδόσεις Πατάκη
για... Ανακοινώστε το, σας παρακαλώ, για να πάμε να το πάρουμε. Ναι, γιατί άμα το βγάλει θα το πάρετε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αλλά να μην έχει όπως εχθές το μεσημέρι που διάβασε μια επιστολή του Ολυμπιακού δύο χρόνια πιο μπροστά. Τι ήταν αυτό πάλι, δεν ζητήσατε συγγνώμη από τον κόσμο. Τι, δεν ξέρω, δηλαδή ο κόκκινος λέει έχω ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Αυτή ήταν δύο χρόνια πιο μπροστά. Δεν έχει σημασία, ανακοίνωση ήταν κι αυτή. Σας ευχαριστώ για το γέλιο που γελάω ακόμα από χθες το μεσημέρι, ρε φίλε. Εντάξει ρε φίλε. Τι εντάξει, αυτά επιτρέπονται, αυτά τα κάνει η Ερτένα που διαβάζει τις ημερίδες της Παρασκευής της Δευτέρα. Η Ερτένα το κάνει. Ναι, δεν διάβασαν τη Δευτέρα το πρωί, όχι τώρα, πριν ένα μήνα. Της ημερίδες της Παρασκευής. Μάλιστα. Της προηγούμενης. Δεν ξέρω. Ε. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Πάμε καλή, στην καλή διακοπή δεν έχουμε, φίλε. Εμείς δεν διακόπτουμε. Ναι. Τι διακοπή έχουμε εμείς. Μα. Α, επειδή τη Δευτέρα. Έλα φίλε καλημέρα, εσύ που κάνεις κρικ κρικ. Έπεσε. Ελεύθερες οι γραμμές. 2-31-0-90-90-90. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Ναι φίλε. Θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Ο κόκκινος πόσα παιδιά έχει? Δεν έχει ακόμα. Τότε τον... Φίλε, τον έχεις κάνει ξενοκράτηση με Κώστα. Γεια σου ξενοκράτη. Τότε τον... λάθος, ας πούμε, ήταν η ερώτηση στον τέτοιον. Γιατί ήταν λάθος? Τον κόκκινο. Γιατί? Για τα χίλια παιδάκια και το δικό του παιδί. Όταν θα κάνει παιδί, τότε έπρεπε να τον κάνουν την ερώτηση. Θα άλλαζε γνώμη, λες? Κοίταξε να δεις. Βάλε εσύ τον εαυτό στη θέση του κόκκινου. Δηλαδή? Και δεν έχεις παιδιά. Ναι. Πριν από 15 χρόνια που δεν είχες παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και έβλεπες τους άλλους με τα παιδιά. Ναι. Και σου έκανα την ίδια την ερώτηση. Εσύ πώς θα το... Δεν θα... Αμφιταλαβεντευόσουν, ας πούμε, λίγο? Όχι. Θα το σκεφτείς? Μπορούσα να με ρωτήσουν πριν 15 χρόνια... Αν είχε την ανιψιά σου σε μια βάρκα, ανιψιά, όχι παιδί. Όχι, ρε παιδί. Ναι, ανιψιά. Για το παιδί σου μιλάω τώρα. Ναι. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, να σώσει το άλλο παιδί και το δικό σου αφήσει να πνιγεί? Δηλαδή, πόσο φέλο μπορεί να είσαι? Σου λέω τώρα. Έχεις, άμα δεν κάνει έχεις, παιδί, έχεις, άμα δεν... κάνει παιδί, ναι, και ξεσκατώσει παιδί, ναι, και τρέχει πάνω από το κεφάλι του στον πρώτο πυρετό του και το ένα και το άλλο, τότε εγώ σου λέω ότι με τα μπούνια θα πει όχι. Δηλαδή πρέπει να έχει την εμπειρία για να απαντήσει σωστά. Ή όχι σωστά, λογικά. Σωστά το κρίνουν, δεν θέλω. Φυσικά, ρε, ναι. Τώρα εδώ που τα λέμε τον... δεν ήταν σωστή η ερώτηση στον κόκκινο. Δεν ήταν σωστή η ερώτηση. Τον εκθέτει η ερώτηση. Τον εκθέτει. Αν όταν θα έκαμνε παιδί, εγώ σου λέω 1000% θα έλεγε όχι. Το παιδί μου να σωθεί. Μπορεί. 1000%. Μπορεί. Δηλαδή, πρώτα ο Θεός όταν κάνει, ας του ξανακάνουν αυτή την ερώτηση. Ναι. Εγώ αυτό έλεγα. Είναι λεπτά θέματα αυτά τώρα, αλλά εντάξει τώρα, ναι, ίσως να είναι και αυτή έτσι όπως το λες. Γιατί πολλοί πατεράδες, μανάδες δεν είδα, πατεράδες που λένε εσύ, εμείς λέει θα σώναμε το παιδί το δικό μας, θα κλαίγαμε για τα άλλα, αλλά θα σώναμε το δικό μας το παιδί. Αυτό. Θα κλαίγαμε για τα άλλα, θα είχαμε ένα στίγμα. Εδώ πέρα υπάρχουν, εγώ στο επάγγελμά μου, Κώστα, βλέπω άτομα που έρχονται στο αυτοκίνητο, ας πούμε, με παιδιά με κάποια αναπηρία, ναι, με οτιδήποτε. Ναι, ναι. Και είναι προπαντός οι μητέρες και οι πατεράδες, αλλά σαν κλώσσες, ρε παιδί μου, σαν τόσο πολύ στοργή, τόσο πολύ αγάπη, που έχουν κάποιο... ξέρω, go down ή κάποια αναπηρία διαφορετική, αυτισμό ή οτιδήποτε άλλο. Και τα βλέπεις να πούμε τα παιδιά τα αγαπάνε, τα υπεραγαπάνε. Δεν μπορεί να σκεφτεί ο άλλος, θα πούμε, εκτός από παιδί. Ρε τρελός, εμένα το σκυλί το δικό μου, με άλλα χίλια σκυλιά, θα σώσω το δικό μου το σκυλί. Εντάξει, τώρα πας στην αντίπερα οχθή τώρα. Άσε. Το δικό αυτό μου αυτό είναι διαφορετικό. Ναι. Είναι άλλη. Μην μπλέκουμε τα παιδιά με τα σκυλιά. Γιατί τώρα αυτό που έχει γίνει πλέον, να πούμε,
άμα σου πούνε, αν πεις ξέρω εγώ κάποιον, καλά τι τα θέλεις τα τρία bulldog και τα έχεις, σου, ή τα τρία boxer ή τα τρία τέτοια και έχεις τρία σκυλιά ρε φίλε να πούμε, παρακαλώ, και τα έχεις μέσα στο δωμάτιο σου, μέσα στο διαμέρισμά σου 60 τετραγωνικών, τρία λυκόσκυλα, γιατί υπάρχουν κάτι τέτοιοι. Σε λένε, άσε ρε λέει, δεν είσαι φιλόζωος. Όχι ρε φίλε, φιλόζωος είμαι. Γιατί αυτά τα τρία να πούμε που κάνουν και τα τρία μαζί 150 κιλά και τα έχεις μέσα σε ένα σπίτι 60-70 τετραγωνικών, ζορίζονται τα καημένα. Πάρε ένα μικρό να πούμε από εδώ, θα σε δαγκώσει λίγο τον καναπέ, θα σε κατουρίσει λίγο αλλού, από εδώ από εκεί. Πάρε ένα μικρό σαλονιού. Τώρα ο άλλος μου έχει να πούμε, έχει βγάλει και τα μπράτσα έξω και έχει τρία pitbull στην οικοδομή μου. Κάτσε ρε φίλε, σε παρακαλώ δηλαδή. Τρία pitbull. Τρία pitbull εδώ πέρα. Στη γειτονιά μας, πριν από, πριν από 10 χρόνια δεν είχαμε κανένα. Και τώρα όταν γαυγίζει το ένα το βράδυ, γαυγίζουν όλα τα φιλόπτυμα μαζί και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Κάτσε ρε, ένα να γαυγίζει. Έχεις δίκιο ρε ξενοκράτη. Ο άλλος φέρνει την πεθερά του στην πολυκατοικία δηλαδή. Εγώ προτιμάω το pitbull να πούμε. Φίλε, κοίταξε να δεις. Ο καθένας όπως βλέπει την πεθερά και τον πεθερό. Είτε άντρας είναι είτε γυναίκα. Πώς τον βλέπει δηλαδή. Έτσι. Τώρα εσύ έχεις πάρει ας πούμε... Τα έχεις δει από τις ελληνικές ταινίες περισσότερο να πω. Όχι ρε φίλε, τι ελληνικές ταινίες. Έτσι. Όποιος βλέπει τον πεθερό του και την πεθερά του με μάτι καλό είναι συμφεροντολογικό. Σιγά με τον αγάπησε. Τρελός ρε. Δεν νομίζω. Ή κάνει την κορόιδα γιατί του κρατάει κανένα παιδί, ή κάνει την κορόιδα γιατί πέφτει κανένα φράγκο. Τελείως διαφορετική άποψη. Ναι, καλά, εντάξει, είσαι καλός. Εμένα η πεθερά μου, ξέρω εγώ, γιατί ο πεθερός μου συγχωρέθηκε. Ναι, τον πέθανε. Δεν είχε άλλη αρρώστια. Ναι, τον πέθανε, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν ήταν και αυτή το ίδιο έχει. Α, όχι. Εντάξει. Αλλά είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Θαυμάσιος άνθρωπος είναι. Δεν μπορώ να το πω. Μάλιστα. Έπειτα το άλλο που είπες και τα λέω συντομία και γρήγορα. Ναι, γρήγορα. Κανένας συνταξιούχος από τα 1000 ευρώ σύνταξη δεν έχει πάει στα 300. Στα 300, ναι. Που λες. Δηλαδή εντάξει τώρα να κάνουμε την τρίχα τριχιά δεν γίνεται. Ναι, όχι, ναι, σωστό. Ήταν υπερβολικό. Ναι. Να έχει πάει στα 850, εντάξει το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά ναι. Στα 300 δεν πήγε κανένας. Ναι, ακόμα αυτές δεν πήγε. Αυτές τις συντάξεις δεν τις έχουν πειράξει πολύ. Έχουν πειράξει αυτόν που έπαιρναν 2,5 και 3 χιλιάρια. Ναι. Και να σου πω και κάτι. Καλά τους κάνανε κιόλας ρε φίλε. Τι δουλειά έκανες στη ζωή σου και έπαιρνες 3 χιλιάρια σύνταξη ρε φίλε. Σε 10 μπορεί να έχει. Ό,τι δουλειά και να έκανες. Ναι. 3 χιλιάρια σύνταξη. Έλεος πια να πούμε. Για μένα πρέπει να γίνουν όλοι να πούμε στα 1200 ευρώ και να τελειώνει το πανηγύρι. Μάλιστα. Στο χιλιάρικο. Okay, boy. Να τελειώνει. Okay, boy. Άντε, καλή συνέχεια. Καλό δρόμο να έχεις. Ο καλύτερος γιατρός, είπαμε, της πείνας είναι ο Χρήστος στην πιτσερία Transizionale Italiana. Πίτσα που θα λατρέψεις για τη ζύμη και τα φρέσκα υλικά της. Παραγγέλνεις στο 504004 μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα. Έρχονται απίκο και πίνεις σίγουρα και μια καλή μπύρα. Μια έτσι. Μπύρα. Προτιμά την μπύρα από το αναψυκτικό. Λέει ο γιατρός, καλύτερα να πίνεις μία μπύρα, λέει, παρά ένα αναψυκτικό. Ο γιατρός το λέει. Και έχω μια ερώτηση για τα παιδιά που λέει: έχω ένα ε 53, λέει, τι είναι αυτό, ρε. Πού το λέτε? Εδώ. Στρία, τι είναι αυτό. Ανάβει το λαμπάκι του 4-4. Άλλος με λέει. 4-4. Ναι. Άλλος με λέει είναι αισθητήρα τιμονιού. Άλλος με λέει σασμάν. Φαίνεται αυτό στο τεστέρ, λέει. Τι είναι το τεστέρ? Τέστερ. Στο μηχάνημα, φαίνεται, ναι. Φαίνεται στο τεστέρ. Λοιπόν. Μάλιστα. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Δεν το ξέρω. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Κώστα. Καλημέρα. Δώσουν τα στοιχεία σου, ναι, λέγει. Ενδιαφέρει κανέναν. Συγγνώμη φίλε μου, έκανα λάθος. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Υποκλίνομαι. Ενοχλώ, φίλε. Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Ωστός και πάει, αφάλι. Πόρτα ο Θεός. Πόρτα, ρε. Ωραίος. Άσος. Σταμάτα, ρε. Άσο ημίχρονο. Άσο τελικό. Και μετά παραδίνει πνεύμα, έτσι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ο λαός που δεν ξεσηκώνεται δεν πεινάει. Αυτά για όσους απορούν, λέει 8-14. Φυσικά αυτό ισχύει στην Ελλάδα, γιατί για την παγκόσμια κοινότητα ισχύει ο στίχος του τραγουδιού
Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς. Ραπτόπουλε, εγώ πάω σαν παοξής, προτιμώ να μην βγω Ευρώπη και η ομάδα να βρει την ηρεμία της. Δεν ξέρω, μήπως πετάξει κανένα κοντρόνι να πούμε. Και ο άλλος λέει ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ξάνθη. Όσοι έρθουν με το καλό να έρθουν και να περάσουν καλά. Προσοχή στον δρόμο. Καλή επιτυχία στον θρύλο την Κυριακή. Γιώργος από την Ξάνθη. Ραπτόπουλε, εγώ θα έσωνα τα χίλια παιδιά και θα τρύπωνα στη Βάρκα την ελπίδα με το δικό μου το παιδί. Καλό λαμόγιο. Ωραίος. Θα τους έσωγες όλους εσύ. Εσύ που είναι φίλος φίλ με έχεις δει. Στο τέλος είναι όλα καλά. Έλα φίλε. Φίλε στον αέρα είσαι. Ναι. Ναι, είπαμε ναι. Ξέχασε το ενδιαφέρει κανέναν. Ενδιαφέρει κανέναν. Λέγε. Λοιπόν, γεια σου Κωστή από Αμερική, δεν παίρνω. Καλώς τώρα. Χαιρετίσματα και στα αμαστούρια εκεί πέρα. Καλημέρα. Ήθελα να ολοκληρώσω την κουβέντα που έλεγα τη Δευτέρα με τον Τζόρνταν για να μην δημιουργηθούν οι παρεξηγήσεις. Ναι. Αντί για το προσφυγικό. Τα μίντια δείχνουν αυτό το οποίο το συμφέρει τον άλλον. Ναι. Δείχνει αυτό το οποίο θα ευαισθητοποιήσει εσένα και να σε κάνει να κλάψει. Να νιώθεις και ένοχος, να βοηθήσεις, αλλά αυτοί δεν βοηθάνε. Δείχνουν μόνο ναι. Το παιδί που πεινάει. Ναι. Δεν δείχνουν όμως. Δεν προβάλλονται τα βιντεάκια που προβάλλονται στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, που πολλοί μετανάστες, Ισλαμιστές, πηγαίνουν και παρενοχλούν κόσμο και γυναίκες. Και άντρες αν θέλεις. Αυτά δεν τα δείχνουνε γιατί δεν συμφέρει. Δεν τα δείχνει Τατιάνα αυτά. Δεν τα δείχνει. Ναι, δεν τα δείχνει. Λοιπόν, το κλάμα γιατί... το ψεύτικο το μάτι που δακρύζει. Ναι. Δεν τα δείχνει. Ας την Τατιάνα με τα μπότοξ τώρα. Εδώ να όποιος έχει την καλή την καρδιά να βοηθήσει. Αλλά όχι από τα μίντια μέσα να εκφοβηθεί και να δρομοκρατηθεί. Καλό θα είναι επειδή ανάμεσα τους στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Γαλλίας είδα πέρασαν από εδώ κάποιοι 3-4 δικαστές. Όλοι καλό είναι να προσέχουμε. Χωρίς βέβαια αυτό να μας πανικοβάλει. Ναι. Γιατί όλοι αυτοί έρχονται εδώ πέρα και εγκλωβίζονται. Και κυκλοφόρησε ένα έγγραφο, δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς αν είναι αληθινό υπεύθυνο, που έδωσε ο Τσίπρας στους άλλους αρχηγούς που έγραφε ότι οι μετανάστες που ήρθαν πέρσι είναι πάνω από 911.000. Και ναι. Είναι τώρα μέσα στην Ελλάδα. Τα λέμε. Τα λέμε. Αμερικά. Για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα διαφωνήσω με ένα φίλο που βγήκε και είπε να αφαιρεθούν τώρα οι βαθμοί στον ΠΑΟΚ. Όχι. Να αφαιρεθούν τώρα οι βαθμοί και όχι μετά τα play-off. Γιατί ή όλοι μαζί θα βουλιάξουμε ή όλοι μαζί θα επιπλέσουμε. Επομένως, ο Φαταούλ πονάει στην τέπη και πρέπει να πέσει. Εσύ πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ μετά από αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό τη φασαρία ενοχλεί αν βγει πέμπτος? Όχι, δεν ενοχλεί. Εφόσον ο Σαββίδης βγήκε από το προσώπο και είπε πληρώνω εγώ όποιο κόστος και εννοούσε ή βαθμολογικό κόστος ή οικονομικό κόστος το καλύπτω εγώ, να μην περάσει ο ΠΑΟΚ στα play-off. Να κάνει ομάδα δηλαδή μόνο για το πρωτάθλημα του χρόνου. Και να δούμε ποιος θα βγει, πού θα πάει ο Πανιώνιος, πού θα πάει η Τρίπολη στην Ευρώπη. Ποιος θα κερδίσουν αυτοί. Ήρθε εδώ η Σάλκε μέσα στην Τρίπολη, τους έκανε πάρτι, τους έκανε η Σάλκε. Τι βαθμούς προσφέρει η Τρίπολη και τι ωραίο. Κατανοητό. Τα λέμε. Καλό τρίμερο σε όλους τα φιλιά μου. Έλα ρε, αυτές οι κολογιορτές ρε με αποσυντονίζουν εμένα ρε. Τι τρίμερα είναι αυτά ρε, τι είναι αυτά τα πράγματα, ελεύθερες οι γραμμές πάλι, 90-90-90. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε, τι να δουλέψω, θα φευγάτε όλοι, εγώ θα δουλέψω ρε, σε τρελός ρε. Καλημέρα ρε φίλε, ναι. Καλημέρα. 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 Ποτονικοί ακροατές, ψουρωμένοι, υπνοτισμένοι, λίθαργο έχουν, τριήμερα ιστορίες, ποτά, τράγκες, λέγε ρε φίλε. Ναι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι ναι. Γάβρες ποτέ και τούμπα. Τι έγινε ρε Γαβρεσί να πούμε από την Ελευθερωτική Τούμπα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Από ποια, για ποιο λες, για τον Ολυμπιακό, για τον ΠΑΟΚ, για ποιο ράμα μιλάς? Γενικά πες μας τη σφαιρική σου άποψη να πούμε. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι Κωστή ότι εντάξει η χρονιά έχει σχεδόν τελειώσει για τον Ολυμπιακό. Πρωτάθλημα το πήρε, κύπελλο αν συνεχιστεί θα το πάρει πιστεύω. Εγώ τώρα περιμένω το καλοκαίρι να δω μπας και ξυπνήσει εκεί πέρα διοίκηση, ο Μαρινάκης και όλοι αυτοί και πάρουν κανένα... Αν γυρίσει ο Μαρινάκης πίσω.
Κοίταξε, εγώ διάβασα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από γνωστή ναυτιλιακή εταιρεία, να πούμε το όνομά της ή δεν κάνει. Να πούμε. Κινέζικη, είναι η Κόσκο, άμα την έχεις ακουστά. Εντάξει. Η οποία είναι κολοσσός στον κλάδο της, η οποία ενδιαφέρεται να αγοράσει τον Ολυμπιακό. Κοίταξε, αυτοί άμα αγοράσουν τον Ολυμπιακό, μετά τον Ολυμπιακό δεν θα πάει σε άλλο επίπεδο. Ναι, αλλά πάει απρόσωπα όμως. Δηλαδή, πάει είναι απρόσωπο. Μεγάλη εταιρεία, αλλά είναι απρόσωπη. Σωστά, ναι, απλά με δεν ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει θα βάζει λεφτά και ο Ολυμπιακός θα πέσει με το να κυνηγάει. Δηλαδή, τετράδα θέλω να μην έρθουν αυτοί οι επενδυτές στον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό το ενδεχόμενο το οποίο είναι και πιστεύω και λίγο απίθανο. Αν όχι απίθανο, δεν είναι σίγουρο να το πούμε έτσι. Ναι, αλλά ακούγεται και το άλλο ότι υπάρχουν και αμερικάνικα συμφέροντα να μπουν στον Ολυμπιακό, έτσι. Ναι, κοίταξε όμως. Ναι, πάντως, ακούγεται ότι ο Μαρινάκης θα δώσει, θα φύγει και θα μείνει μόνιμος κάτοικος Αγγλίας. Αυτό ακούγεται. Ναι. Ο Μαρινάκης να φύγει. Και θα περάσεις πιθανότατα σε ένα μεταβατικό στάδιο. Εγώ όταν φώναζα πριν από λίγο καιρό το μεταβατικό στάδιο, όταν θα φύγει ο Μαρινάκης και θα έρθει η Μόσκο, όποια έρθει, όποια. Δεν με ενδιαφέρει εμένα το όνομα, όποιος έρθει. Ωραία. Ποιος θα είναι έτοιμος να αρπάξει στην Αλαμπουμπούλα τα πρωτεία για ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Ποιος θα είναι έτοιμος. Γι' αυτό φωνάζω με τον Μελισσανίδη και τον Σαββίδη. Ότι βλέπω τον Μελισσανίδη να κάνει πιο χωσιάρικα βήματα. Να σου απαντήσω, κοίταξε. Ναι. Ας πούμε τώρα ότι από τον Πάοκ ο Σαββίδης αύριο φεύγει. Λέμε τώρα ένα ευρωπαϊκό σενάριο, έτσι. Δεν είναι σίγουρο ότι ο Πάοκ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα βρει έναν επενδυτή να πάρει την ομάδα. Ενώ ο Ολυμπιακός, λόγω ότι έχει και μεγάλο όνομα στην Ευρώπη, είναι νούμερο 20, παίρνει κάθε χρόνο πρωτάθλημα. Δηλαδή, λες ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγαλύτερο μέγεθος και θα βρει σίγουρα άλλο μεγάλο μέγεθος να τον αναλάβει. Βέβαια, ναι, γιατί. Ενώ ο ΠΑΟΚ λες είναι πιο μικρό μέγεθος και μπορεί να ταλαιπωρηθεί. Αυτό λες τώρα εσύ. Είναι σαν να συγκρίνεις π.χ. το Μετρόπολης που είναι νούμερο ένα αθλητικό ραδιόφωνο με ένα το οποίο ξεκίνησε πριν ένα μήνα να κάνει εκπομπές και να είναι στο πρώτο. Άλλο μέγεθος λες Ολυμπιακός, άλλο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Ας πούμε ότι ο Μαρινάκης μένει στον Ολυμπιακό και τα χρώματα έχουν όπως έχουν. Ναι. Αν ήσουν στη θέση τη διοίκηση του Ολυμπιακού, θα κρατούσε τον Μάρκο Σίλβα στον Ολυμπιακό. Γιατί να μην τον κρατήσω τον Μάρκο Σίλβα στον Ολυμπιακό. Γιατί στα σημεία που έπρεπε να φανεί ότι έχει χαρακτήρα του προπονητή, φάνηκε. Ποια είναι τα σημεία. Τα σημεία είναι π.χ. το μάτι με την Arsenal που φάγαμε τα τρία γκολ και αποκλειστήκαμε. Ωραία. Ένα άλλο που ήταν που ακολούθησε από το τέτοιο, από την Άντρελεκ. Ναι. Εντάξει, ποια είναι η Άντρελεκ, δεν είναι Λίβερπουλ. Ναι. Ναι, δηλαδή στα σημεία που έπρεπε να δείξει. Να απαντήσω. Ότι... Ναι, απάντησε μου. Και από πότε τον οπαδό του Ολυμπιακού τον ενδιαφέρει κατά κάποιο τρόπο η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού. Και από πότε ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού έχει την ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού σαν κριτήριο για να κρατήσει ή να διώξει ένα προπονητή. Εφόσον πρόεδρος, μεγαλομέτωχος, φως των σπορ, πρωταθλητής, όλοι που πηγαίνουν από τον Ολυμπιακό, φίλαθλοι, οπαδοί, δεν νοιάζονται για την Ευρώπη. Δεν θα είναι δηλαδή, δεν θα πέσουν κορνέτες, να πούμε, στο Ρέντι, εάν δεν πάει καλά ο Ολυμπιακός. Εκτός αν αποκλειστεί στα προκριματικά του Champions League ή, ξέρω εγώ, γίνει αυτό που έγινε με τον Λίνερ και τα λοιπά. Εντάξει. Τον οπαδό του Ολυμπιακού, με την χρονιά που είχε αναλάβει Μαρινάκη στον Ολυμπιακό, δηλαδή μεταγενέστερη γενιά από Κόκαλη σε Μαρινάκη, την πρώτη διετία-τριετία τον ένιωσε να γίνει το αφεντικό στην Ελλάδα. Δηλαδή να παίρνει κύπελλο και πρωτάθλημα, έτσι. Έπειτα, αφού εδραιώθηκε. Όταν έπειρε το πρωτάθλημα και το κύπελλο, βγήκε κανένας φίλαθος του Ολυμπιακού, ο παδός του Ολυμπιακού, να απαιτήσει να πάει ο Ολυμπιακός ένα βήμα παραπάνω. Κοίταξε, εγώ σαν οπαδός προτιμώ να χάσω το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Άσε ρε εσύ τώρα, είσαι μια μειονότητα να πούμε. Λίγο να μιλήσω. Ναι. Προτιμώ να το χάσω το πρωτάθλημα, αλλά να κάνω μια αξιοπρεπή, αρκετά καλή πορεία στο Champions League. Όχι στο Europa League, Champions League. Κατάλαβες τι εννοώ. Όχι, δεν ισχύει αυτό που λες. Εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν... Εντάξει ρε φίλε, ο Ολυμπιακός στους 8 του Champions League να χάσει το πρωτάθλημα για δύο πόντους από την ΑΕΚ και σου λέω εγώ τι θα γίνει, τι θα γράφουνε. Τι προτιμάς εσύ, στους 8 του Champions League και δεύτερος ή στους 32 του UEFA και πρώτος με 15 βαθμούς διαφορά. Ας βγουν 50 Ολυμπιακοί να με πούνε. Ας βγείτε να με πείτε 50 Ολυμπιακοί. Τι από τα δυο θέλετε. Απείτε αλήθεια όμως, όχι ψέματα. Να σου απαντήσω. Ναι. Άμα ένας παντός του Ολυμπιακού, άμα το χάσει το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, θα τον πειράξει πολύ πιο πολύ άμα το έχανε από τον ΠΑΟΚ ή από την ΑΕΚ. Κατάλαβες, γιατί διαχρονικά
ο αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Αν ήσουν προπονητής του Ολυμπιακού, πώς θα κατέβαζε την Κυριακή την ομάδα? Αν ήμουν προπονητής του Ολυμπιακού, ναι. Γιατί με δεδομένο ότι τα Κώστα δεν υπάρχει, εσύ δηλαδή να πάει να παίξει ο Ολυμπιακός στο Σεντερμπακ, θα παίξει κάτι. Το Μιλιβόγεβιτς άβαλα σαν στόπερ, φίλε. Ναι, και από εκεί μπροστά. Τον Καμπιάσο, τον Κασάμι και τον. Δεκάρι. Πώς? Δεκάρι. Φουρτούνι. Φουρτούνι, όχι Τσόρι. Όχι. Μη σου πω, εάν είχε ο Ολυμπιακός το Φουρτούνι να μπορεί να παίξει και στην πλευρά, θα βάζα δεκάρι το Φουστέρ. Αλλά ο Φουρτούνις δεν μπορεί να παίξει την πλευρά. Πρώτον, ο Φουρτούνις δεν μπορεί να παίξει οχτάρι. Γι' αυτό θα έκανα αυτό που θα έκανα. Δεν είναι πολύ σύνθετος ο Φουρτούνις. Δεν μπορεί να παίξει, δηλαδή γίνεται μια φάση ρε παιδί μου και βγαίνει μπάλα πλάγια. Λέμε, δεκάρι παίζει, αλλά βγαίνει μπάλα πλάγια. Να φάει στο ένας με έναν το μπακ του το πλάγιο. Δεν τον τρώει. Κατάλαβες. Κάτι τελευταίο να κλείσω και τη γραμμή. Διαφωνείς? Όχι, δεν διαφωνώ. Έχεις δίκιο σε αυτά που λες. Απλά εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σαν δεκάρι ο Φουρτούνης και δεξί εξτρέμο ο Τσόρι μπορούσε να κατέβει έτσι ο Ολυμπιακός σαν τέτοιο παιχνίδι που είναι. Κόβεσαι ένα ξεταστέως. Μου βάζεις τον Τσόρι στη γραμμή. Ούτε ο Τσόρι μπορεί να παίξει στη γραμμή, ούτε ο Φουρτούνης. Δεν μπορεί. Να σου πω γιατί. Και 28 χρόνο δεν μπορούσε ο Τσόρι. Το συγκεκριμένο μάτς, ναι. Επειδή είναι μάθος υποκοτήτων, επειδή είναι ντέρμπι, το μάθος στην Ελλάδα έτσι, αυτά τα παιχνίδια τα παίρνουν οι προσωπικότητες. Δηλαδή τώρα μου βάλεις το Τσόρι από δεξιά, αντί να μου βάλεις κάποιον άλλον, ξέρω του Ολυμπιακού. Ο Τσόρι, επειδή είναι και πολλά χρόνια και είναι προσωπικότητα, έχει μια εμπειρία. Δεν μπορεί. Να παίξει με δύο δεκάρια τύπης ο ένας εξτρέμ, δεν μπορεί. Έτσι λέω εγώ. Ο Φουστέρ όμως τύπης στην πλευρά παίζει. Ξέρεις γιατί παίζει ο Φουστέρ τύπης στην πλευρά? Και ιδιαίτερα από αριστερά εγώ θα τον έβαζα. Γιατί έχει πολύ καλά ανεβάσματα ο Μαζουάκου. Ναι, ο Μαζουάκου. Ο Μαζουάκου έχει μεγάλα ανεβάσματα, δίνει πλάτος και μπορεί ο Φουστέρ να πλαγιάσει προς τον άξονα και να γίνει κατά συνθήκη εξτρεμοδέκαρο και να βοηθήσει τον Φουρτούνι που είναι πεσμένος. Είναι πεσμένος. Και στην Τούπα πεσμένος. Και χωρίς κόφτη ο ΠΑΟΚ, πεσμένος και εκεί. Ο Φουστέρ έκανε τον γκολ. Ο άλλος δεν πάτησε μέσα. Λέω εγώ. Εσύ πες ότι δεν είναι έτσι. Στον ομάδα σου. Κάτι τελευταίο να κλείσω και τη γραμμή γιατί να μιλήσουν και τα υπόλοιπα παιδιά. Ναι. Έχω κάνει μια ερώτηση συγκεκριμένη στον Τζόρνταν και στον Μάρτιν Σλαμά και στον Μένιο. Ναι. Ποιες στην Αγγλία οι μεγαλύτερες ομάδες είναι 5, οι λεγόμενοι Big Five. Κατά τη δικιά σου γνώμη, οι μεγαλύτερες πόσες και ποιες είναι? Manchester United, Liverpool, όχι, Arsenal. Όχι, δεν κατάλαβες. Στην Ελλάδα ποιες είναι? Α, στην Ελλάδα οι 5 καλύτερες, μεγαλύτερες ομάδες. Πόσες για σένα, πόσες και ποιες είναι αυτές? Για μένα είναι 4. Οι 3 του ΠΟΚ και ο ΠΑΟΚ. Οι 3 του? Του ΠΟΚ και ο ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ συγκαταλέγεται σε αυτές τις 4 μεγάλες ομάδες? Για ποιο λόγο ο ΠΑΟΚ συγκαταλέγεται? Ναι, ναι. Σε αυτές τις. Στις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Ναι. Γιατί έχει παραπάνω από 10 τίτλους? Όχι, δεν έχει. Όχι. Έχει κάνει καμία αξιόλογο πορεία στην Ευρώπη για να πεις ότι μας έχει διαφημίσει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο? Όχι. Όχι. Τότε? Γιατί είναι πελάτης μου. Πώς? Είναι πελάτης μου. Και τι πάει να πει αυτό, ότι θέλω το σχέδιο τον κάνουμε μεγάλη ομάδα? Πάει να πει ότι είναι πελάτης μου. Πρέπει να το κάνω. Πελάτης είναι και ο Ηρακλειδέας και ο Αριανός. Αλλά δεν το λες είναι μεγαλύτερη ομάδα. Είπαμε, μην το ξεφτυλίσουμε το θέμα. Λοιπόν. Είπαμε να το πάμε, αλλά μην το ξεφτυλίσουμε το θέμα. Πάμε, φίλε, καλημέρα. Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλώς τώρα. Δημήτρης Πανετολικός. Πού χάθηκες εσύ? Γεια σου, Κώστα μου, τι κάνεις? Έλα, μια χαρά, εσύ? Είμαι πλέον στο Αγρίνιο, έχω φύγει από τη Μακεδονία γι' αυτό. Τι κάνεις εκεί στο Αγρίνιο, με τι ασχολείσαι? Λίγο και με τον Πανετολικό, από εδώ, από εκεί και από εκεί και έτσι. Βρε, από δουλειά, ποιο Πανετολικό, τι κάνεις? Εγώ είμαι συνταξιούχος. Ατεμπέλησε δηλαδή, ναι. Ναι, ήμουνα 30 χρόνια στο στρατό. Στο στρατό τι έκανες? Ό,τι έκαναν όλοι. Τράβηγες το πετσάκι. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να το βαθμιστώ τόσο πολύ, γιατί πέρασα και σεισμίκ, πέρασα και παλιά. Τι σεισμίκ πέρασες? Εντάξει, πώς δεν πέρασα 40 μέρες σκηνάκια. Πώς 40 μέρες όπως κοιμούνται αυτοί στην Ιδωμένη, ήμουνα και εγώ και οι συνάδελφοί μου. Και τι πίναγες?
Όχι, δεν πίναγα και μετά στον Καλαμάκι νύχταγαμε τους πρώτους Αλβανούς μέσα στα ποτάμια. Πάμε για ουζάκι, σιγάρε, και μέσα στα ποτάμια. Όχι, όχι σιγάρε, γιατί περάσαμε και δύσκολα. Τι δύσκολα πέρασες? Πέρασαμε πολύ δύσκολα και αφού το είχαν οι πολιτικοί να τους φέρουν εδώ. Έλα, ρε, πάσο στο στρατό σου, τι δύσκολα πέρασες? Γιατί να τρέχουμε μέσα στα ποτάμια, αυτό λέω. Στα ποτάμια έτρεχες? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και τι να καθώς με τη γυναίκα σου να μουρμουριάζεις, καλύτερα να τρέχεις στα ποτάμια. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω δύο λεπτά? Έλα, πας, πλάκα σε κάνω. Σε κοροϊδεύω τώρα, εντάξει, σε κάνω, έγινε, σε κάνω παιχνίδι τώρα για να με. Εντάξει, έλα, πάμε, έλα. Πες. Να μάθουν και οι ακροατές μας και τι δουλειά έκανα, γιατί πολλοί ρωτάνε. Δεν μου λες. Τρικαλαπίες ή απ' την άλλη? Όχι, 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 από στρατιώτες και μετά έγινα μόνιμος. Δηλαδή πέρναν τότε? Πέρναν. Μακράς θητείας. Μακράς θητείας. Αυτό. Λοιπόν, δηλαδή, τώρα για να καταλάβω εγώ που δεν το ξέρω. Πήγαινε στο στρατό, έτσι, ωραία. Και έκανες ένα αυτό, τι θέλω να γίνω μόνιμος. Έκανες λοιπόν τη θητεία σου και μετά τι σε κάναν? Σε πέρναν και σε περνούσαν από εκπαίδευση? Ήθελε πολιτικό μέσο, ναι, δηλαδή, όχι, τίποτα δεν ήθελε. Όχι, απλώς παίρνεις κάποια τεστ, έγραφες. Πενταετής θητείας ήσουνα. Ναι. Λοιπόν, αλλά βήκα κανονικά. Αυτό ήταν, ωραίο. Εντάξει. Είδα, όμως, για να πας στο στρατό πρέπει να τον αγαπούσες κιόλας. Ναι, εννοείται. Σ' άρεσε δηλαδή η πειθαρχία, ναι, ναι, ναι. Το καπέλο, ναι, η μότα, να πούμε, ναι. Ναι, αμέ. Ναι, εμένα δεν μ' άρεσε, δηλαδή, και να με πληρώνει δεν πήγαινε εκεί πέρα μέσα, ναι. Δεν θα μπορούσα να κάνω καμία δουλειά πέρα από αυτή. Εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω τέτοια δουλειά. Όπως είναι και ο Βασιλάκης ο γιατρός, άλλωστε. Δεν έπρεπε να έχω τον άλλον εκεί να με διατάζει, δεν θα μπορούσα. Θα τσακωνόμουν. Λοιπόν, Κώστα, σε παρακαλώ να πω δύο λεπτά. Πες μου. Χρόνια πολλά καταρχάς στον Πανετολικάρα μας. Γιατί, τι έχει ο Πανετολικός? 90 χρονών έγινε στις 9 Απριλίου. Να τα εκατοστείς. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Πανετολικό. Ωραία. Αύριο βλέπω το παιχνίδι διπλό. Και εγώ. Δεν το βλέπω να κερδίζουμε εμείς εδώ στο Αγρίνιο. Για ποιο λόγο όμως το βλέπεις? Για ποιο λόγο? Γιατί ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή. Και όταν και εμείς αλλάξαμε τον Μπόντες, ναι, και πήραμε το Ματζουράκι, οι παίχτες παίξαν με άλλη ψυχολογία. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Με το Ματζουράκι έχεις μιλήσει? Όχι. Όχι. Ξέρεις ότι ο Ματζουράκης απεχθάνεται τον ΠΑΟΚ? Δεν το γνωρίζω. Ναι, ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ ο Ματζουράκης. Καλός παίκτης ήταν. Αλλά δεν χώραγε σε εκείνη την ομάδα και έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Προπονητή δεν τον πήρε ποτέ ο ΠΑΟΚ, δεν βοηθήθηκε ποτέ από τον ΠΑΟΚ, δεν τον καλέσανε ποτέ για παλέμαχο του ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος, ενώ έπαιξε και σε τελικό κυπέλλου και ήταν καλός παίκτης, τεχνίτης παίκτης, δεν νιώθει ότι ανήκει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Θέλει να το φάει τον ΠΑΟΚ. Γουστάρει να το φάει τον ΠΑΟΚ από μέσα του. Γουστάρει να τον κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Επίσης θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Κοστούλα για τη στάση που κράτησε στη Super League εκεί στη. Ναι. Που έκανε και άκουσε τι είπε, έτσι. Ναι, ωραίο. Εν τω μεταξύ ο κύριος Σαββίδης είπε ότι ό,τι και να μου φέρει ο κύριος Κοστούλας τα υπογράφω με κλειστά μάτια. Ναι, τα πάνε καλά αυτοί. Οι τίμοι τα πάνε καλά, ναι. Αύριο τον περιμένουν εδώ στο Αγρίνιο, τον κύριο Σαββίδη. Θα έρθει, δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν θα έρθει, πάντως τον περιμένουν εδώ πέρα. Γιατί είναι για να γιορταστούν και τα 90 χρόνια και από ό,τι ξέρω θα αποθεωθεί εάν εμφανιστεί. Άρα διπλό το μας. Ωραία. Δεν ξέρω άλλο διπλό. Εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός με τη συμπεριφορά του απέναντί μας, τον κάθε αγώνα που παίζουμε Κώστα, μας έχει κάνει εδώ κάτω που είμαστε όλοι από το γενοφάστη μας Ολυμπιακοί, όπως και εγώ άλλωστε, έτσι, όλος ο κόσμος. Στο Αγρίνιο. Ολυμπιακοί είμαστε, ναι, Ολυμπιακοί. Μας έχει κάνει όμως στους αγώνες που παίζει με τον Πανετολικό να έχουμε γίνει όλοι οι περισσότεροι αντιολυμπιακοί. Δηλαδή, πάντα, ακόμα και οι Ολυμπιακοί φίλαθλοι. Ναι, ναι, Κώστα μου, πάντα. Νιώθετε μια απέχθεια. Ναι, γιατί όχι, δεν μας διαφέρει αυτά που κάνει. Μας διαφέρει αυτά που κάνει με την ομάδα μας στον Πανετολικό. Α, δεν κάθε σηλιάζει φορά που παίζουμε. Όχι, Κώστα, να σου το πω και εμείς. Δηλαδή, αν πάει στην Τούμπα και κάνει διάφορα, δεν σε νοιάζει εσένα. Εγώ είμαι Πανετολικός. Με μπέρδεψες τώρα. Εγώ είμαι Πανετολικός, δεν με ενδιαφέρει η Τούμπα. Δεν με ενδιαφέρει η ομάδα μου, τι κάνει ο Ολυμπιακός όταν παίζει με τον Πανετολικό. Ο Ολυμπιακός όταν παίζει με τον Πανετολικό κάνει τα έσχη. Δηλαδή, να μιλήσουμε με στοιχεία. Μπορώ να μιλήσω μισό λεπτό? Να μιλήσεις. Μέχρι το 70 είμαστε 0-0. Και τότε εφευρίσκουνε. Πέναλτι. Κόκκινες κάρτες. Μας βγάλουν τον τερματοφύλακα. Τα πάντα όλα. Το 11, αν θυμάσαι, κάτσαν και έχασαν από την Κέρκυρα μέσα στο γήπεδό τους να πέσει ο Πανετολικός. Να κάνω μια ερώτηση. Είναι αυτά αλήθεια. Μετά. Αφού είναι έτσι τα πράγματα, εσύ γιατί εξακολουθείς και είσαι Ολυμπιακός? Δεν είμαι Ολυμπιακός, αυτό λέμε. Ότι ήμασταν από τα γενοφάστια μας Ολυμπιακοί και γίναμε όλοι αντιολυμπιακοί. Α, τώρα μου το λες σωστά. Μάλιστα. Έτσι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Εδώ πέρα παίξαμε εδώ πέρα με τον Ολυμπιακό πέρσι.
ο Μίτροβλου έβαλε γκολ και το ακέρωσε ο υπόπτης offside. Εκείνος ο υπόπτης καρατομήθηκε. Τέρμα. Μιλάμε με στοιχεία πλέον. Φέτος παίξαμε στο Καραϊσκάκι. Τον έφαγε ο Καραμελίδης λάχαν. Ναι. Λοιπόν, φέτος παίξαμε στο Καραϊσκάκι με το 67-70-0-0. Κόκκινη κάρτα στον Κυριακίδη που έπεσε πάνω του Ολυμπιακού ο παίχτης. Θυμάσαι. Τα είδες. Μετά ο Κασάμι έκανε θέατρο και έπεσε κάτω. Ο Ριολαδίνης εδώ, ο Καραμελίδης. Και μετά ναι, μετά λες. Και έπεσε πέναλτι. Μετά ναι. Ο Μπακάκης πριν δύο χρόνια πάλι με το Μίτσιου, θυμάσαι. Είδε χέρι ο Μίτσιου. Ο Μίτσιος δεν είδε τώρα στον άλλον εκεί το Μακ του Πάου. Καραμελίδη πες τα. Εμένα μην ναι. Μετά λες. Λοιπόν, ναι. Θέλω να σου πω ότι εμείς εδώ έχουμε γίνει η πλειοψηφία μας αντιολυμπιακή. Βλέπουμε τον Ολυμπιακό πλέον με μαύρη καρδιά που είμαστε Ολυμπιακοί. Ονομάζεται ο Λακαρναγίας η πλειοψηφία του. Εννοείται, είναι Ολυμπιακοί. Μάλιστα. Γιατί την αποθέωση που πήρε ο Βαλβέρδε από το Αντίριο να φτάσει στο Αγρίνιο δεν την ξεχάσει ποτέ. Το θυμάσαι. Τι έκανε, όχι, δεν ξέρω τι έκανε. Παίξαμε πανετολικός Ολυμπιακός και αποθεώθηκε από ο Βαλβέρδε από το Ρίο Αντίριο μέχρι το Αγρίνιο. Πάνω έγινε μεγάλο κομβόι. Μάλιστα. Και μεγάλο. Τώρα όμως πλέον πάνω αυτά. Τελείωσε η δουλειά. Ο κύριος Κοστούλας εντωμεταξύ κάτι έχει κάνει και κάτι που εμένα δεν μου αρέσει εδώ πέρα στο γήπεδο, να σου το πω κιόλας. Τι έκανε? Έχει κλείσει τη θύρα 6 τους οργανωμένους. Καλά, γιατί έχει καλά τους έκανε. Ναι, έχει τιμωρηθεί. Ναι, αλλά κοίτα να δεις, Κώστα. Ήταν ο 12ος παίχτης. Δηλαδή όπως έρχονται εδώ πέρα μας. Γιατί τους έκλεισε? Τους έκλεισε γιατί τους πήρε με το καλό, δεν καταλάβαιναν. Κάνανε με την κροτίδα, θυμάσαι, με τον Καρά τότε με τον Ολυμπιακό Βόλου. Ναι. Και με άλλα πράγματα. Ρίξαν τον καφέ με τη Βέρεια, θυμάσαι. Ναι. Ναι, και αυτός έκλεισε τη θύρα. Μήπως τα παιδιά θέλαν κανένα φράγκο? Όχι, ρε παιδί μου. Στη γενική ανάλυση καλά έκανε. Δηλαδή τώρα η χειρότερα που έκλεισε η θύρα. Ναι, δεν έχουμε το 12ο παίχτη, είναι το γήπεδο εκκλησία. Εκκλησία είναι. Ναι, ναι, εκκλησία και έρχονται σχολεία και εκκλησία. Δηλαδή δεν έχει τον παλμό που είχε παλιά που γίνονταν χαμός. Και σπαλμό έτσι. Να δαγκάνουν τα αυτιά δηλαδή, διαιτητές, ναι, ναι, έγινε, ναι, κατάλαβα. Ναι, θέλεις να δαγκάνουν τους διαιτητές τα αυτιά, το Ράμο, δεν μου λες, μ' ακούς. Ξέρεις, ο Ράμος είναι σε Θεσσαλονικέας από εσάς. Τελευταία ερώτηση. Και πέθανε προχθές, αν ξέρεις. Πέθανε ο Ράμος. Πέθανε ο διαιτητής ο Ράμος. Κλείσαμε 40 χρόνια από το 76 έγινε αυτό που δαγκώσανε το αυτή την αποφράδα μέρα και δεν ήθελε να τη θυμάται ποτέ. Ναι. Δεν ήθελε γιατί τον στιγμάτισε, γιατί έχουμε μια εκπομπή εδώ, το αθλητικό μπάχαλο Αγρινίου. Ναι, ναι. Που ασχολούμαι κιόλας με αυτά. Και τον πήραμε για να βγει στην εκπομπή. Ήταν να βγει, αλλά μετά μας είπε η μητέρα του ότι δυστυχώς απεβίωσε. Είναι εκεί Θεσσαλονικέας, από εσάς είναι. Αποκλείεται να πέθανε ο Ράμος και να ζει η μητέρα του, λέει. Ναι, έλατε. Μάλλον η σύζυγός του θα στο είπε. Πέθανε 70, όχι η μητέρα του, 71-72 χρονών ήταν. Ζούσε η μητέρα του. Η μητέρα του είναι 93-94. Ζούσε η μαμά του. Ναι, ζούσε η μαμά, αυτός πέθανε από νεπάρα την όσο. Μάλιστα, δεν το ήξερα. Και είναι Θεσσαλονικέας, Κώστα, και αυτό το συμβάν που έγινε εδώ στο Αγρίνιο τον στιγμάτισε για όλη τη ζωή. Τελευταία ερώτηση. Γιατί τον βαρέσανε τον Ράμο εκεί πέρα οι Αγρινιώτες? Γιατί στον αγώνα ΠΑΟΚ, πανετολικός ΠΑΟΚ το 76. Και εγώ ήμουν 13 χρονών τότε, ήμουν μικρός. Τι έγινε? Σφύριξε ένα πέναλτι. Υπέρ του ΠΑΟΚ. Υπέρ του ΠΑΟΚ και δεν ήταν καθόλου πέναλτι, κατάλαβες. Τη χρονιά που πήρα ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Γιατί τότε ήμασταν επαρχιακή ομάδα, ήμασταν επαρχιακή. Σπρώχναν τον ΠΑΟΚ, δηλαδή θες να με πεις. Τι είπες? Το σπρώχναν τον ΠΑΟΚ, μου λες τώρα. Εκείνη την εποχή, κοίτα να δεις τώρα, εμείς ήμασταν μια επαρχιακή ομάδα, πρώτη χρονιά είχαμε στην πρώτη εθνική. Μάλιστα. Και με αυτό τον αγώνα πέφταμε, κατάλαβες, και γλίτωνε η Παναχαϊκή. Άρα σας έφτασε ο ΠΑΟΚ και πέσατε. Και την γλίτωσε η Παναχαϊκή. Μάλιστα. Ναι. Εύχομαι αύριο να γίνει καλό παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, τι παιχνίδι. Τα λέμε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού στον κύριο Χιλιντίδη και σε όλο τον κόσμο. Εδώ. Ωραίος ο Αγρινιώτης, τον άφησα, ναι, καλημέρα. Καλησπέρα. Μου στέλνει μήνυμα ο Χρήστος από τη Λαμπράκη και λέει ο κόκκινος Ρελακαμά. Όσοι υπερήρωας που είναι, θα βουτούσε και θα τάσει σε όλα τα παιδάκια και ας μην ήξερε κολύμπη. Γιατί ως γνωστόν ή. Ναι, επιπλέον. Καλά, εσύ. Εσύ παλιά άνθρωπος. Πάμε στο φίλο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Περίμενα εδώ στη γραμμή, άκουσα τον Ερυθρόλευκο από την Τούμπα. Ναι. Αεξής είμαι. Ναι. Εσύ από πού είσαι? Από εδώ βόρεια είμαι και εγώ, Θεσσαλονίκη μένω. Είσαι δηλαδή από την κυτρινόμαυρη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Όχι, δεν είναι κυτρινόμαυρη, ασπρόμαυρη. Ασπρόμαυρη, μάλιστα.
Χωρίς παροπίδες. Ναι. Λέει γιατί δεν τους πείραζε άμα το έπαιρνε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Εγώ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, εγώ ξέρεις τι είδα. Στα 20 χρόνια, γιατί είμαι 21 ετών, στα 20 χρόνια αυτά που το παίρνει μονίμως ο Ολυμπιακός, τα 18, τα δύο που έκανε την υπέρβαση ο Παναθηναϊκός, το 5 και το 11, το πήρε. Το πήρε, ναι. Το 8 που την έκανε η ΑΕΚ την υπέρβαση, την κατέστρεψε. Της το πήρε. Ναι. Και σε προκαλώ, ξέρεις, να το ψάξεις να δεις. Ξέρεις τι μαϊμουνιά έγινε εκεί και κανείς δεν έχει πει τίποτα. Καθάρισε ο Γκαγκάτσης. Έχει γίνει ένα παρόμοιο πράγμα με ένα παίχτη με Γιόνγκ Ζε. Καμερουνέζος είναι. Τι έκανε ο Γιόνγκ Ζε? Με Γιόνγκ Ζε. Ναι. Αυτός έπαιζε στη Λεβάντε. Ναι. Και πήγε, έκανε το ίδιο πράγμα. Έπαιξε στην Πελενέσες και στην Πράγκα. Έπαιξε σε τρεις ομάδες σε μία σεζόν. Ναι. Ξέρεις πως τιμωρήθηκε? Ο παίχτης και η Ομοσπονδία της Πορτογαλίας. Ναι. Γιατί εσύ σαν Ομοσπονδία δεν πρέπει να βγάλεις το δελτίο στην ομάδα. Ναι, εφόσον έβγαλε το δελτίο, έχει ευθύνη η Ομοσπονδία, βεβαίως. Κατάλαβες, εδώ πέρα στην Ελλάδα για να μην τιμωρηθεί η Ομοσπονδία που δεν είναι ερυθρόλευκη κατά τα άλλα, την πλήρωσε καλαμαριά. Και τους βαθμούς δεν τους πήρε και η Βέρεια για να σωθεί. Γιατί με εκείνους βαθμούς που πήρε ο Ολυμπιακός, είχε παίξει και με τη Βέρεια αυτός ο παίχτης. Έτσι ακριβώς. Δεν τους πήρε η Βέρεια για να σωθεί. Τέλος πάντων. Δεν έχουν δικαιολογίες αυτοί πλέον. Έχουν πάει τελικό Europa League, κάτι την ΕΠ και κάτι Μπράγκες και δεν μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός με 20 χρόνια παρουσία. Γιατί τέλος πάντων. Υπάρχει καμιά κριτική, δεν τον κριτικάρει κανένα, αυτό... δεν τον πιέζει κανένας. Ρε φίλε, ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, ο φίλαθλος, είναι όπως ο Παοξής στην τέταρτη θέση. Αν ο Πάοκ πάει κάτω από την πέμπτη θέση, θα αρχίσει να καυγίζει. Αν είναι εκεί στο πέπλο της Ευρώπης, δεν φωνάζει. Ο Ολυμπιακός, ο οπαδός, βολεύεται με αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν θα σου πει για την Ευρώπη. Βλέπεις κανένα Ολυμπιακό να λέει για την Ευρώπη? Τον νοιάζει. Κάθε χρονιά το κυνηγάνε, αλλά με το που τελειώνει σύντομα το Φεβρουάριο, το γυρνάνε και γάνα. Εγώ το πρωτάθλημα θέλω. Ποιος δεν τους νοιάζει την Ευρώπη? Νοιάζομαι για την Ευρώπη όταν τη χάσω και φωνάξω, διαμαρτυρηθώ, έρθω σε μια φάση αντιπαράθεσης με το προεδρείο μου, τον μεγαλομέτωχό μου, τον προπονητή μου κτλ. Όχι, τα κάνω του Μπέκη, έχεις δίκιο, ναι. Όσον αφορά τη δεύτερη θέση, εντάξει, τον Παναθηναϊκό δεν τον φοβάμαι. Να τον φοβάσαι, φίλε. Τον φοβάμαι περισσότερο να από τον Να τον φοβάσαι, φίλε, τον Παναθηναϊκό περισσότερο από τον ΠΑΟΚ. Περισσότερο τον Παναθηναϊκό να φοβάσαι, φίλε, από τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ κάθε χρόνο αλλάζει προπονητή. Κάθε χρόνο σε ένα. Δεν ξέρω. Ο Μπουμάλ στα play-off θα είναι. Όχι, απλά κόστα ένα λεπτό. Ο Μπουμάλ θα είναι μαζί με τον Καλτσά, δεκάρι θα είναι ο Βηγιαφάνες και ο Μπέρκ Σέντερ Φορ. Στον ΠΑΟΚ δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι. Μπορεί να είναι άλλοι. Στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ τέτοια τετράδα μπροστά δεν έχει. Έχει Μάνταλο, Τζιμπούρ ή Αραβίδη και τους δυο πλαϊνούς που είναι, ξέρω εγώ, ο Βάργκας με τον πιο, πώς τώρα τον άλλο, το, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Έχω όμως ένα κέντρο που το παίρνω. Το κέντρο σου λείπει ο Γιώχανσον και λείπει, ναι, τίποτα δεν είναι. Λείπει ο Γιώχανσον. Τώρα με ποιο παίζει την Κυριακή? Με Κορδέρο Μάνταλο θα πάει, γιατί και ο Μάνταλος είχε 7 κάρτες, έλειπε 2 παιχνίδια. Και ο Μάνταλος ούτε ξυνίζει, ούτε βρωμάει, ούτε ο Μάνταλος παιχτάκος είναι. Ναι, όμως είναι δεκάρι και τον έχει κάνει box to box μέσω τώρα. Τι box to box ρε εσύ τώρα, τώρα με το Μάνταλο ρε φίλε. Σου λέω, Μάνταλο Τζιμπούρ ή Μάνταλο Αραβίδη, Βάργκας και Μπουανανότε. Ο άλλος έχει Βηγιαφάνες δεκάρι όταν παίξει. Μπέρκ, Μπουμάλ και Βλαχοδήμο ή Καλτσά. Ποια είναι η καλύτερη τετράδα? Έχει όμως και ένα προπονητή απίθανο. Ορίστε. Έχει όμως και ένα προπονητή απίθανο που μπορεί να κάνει το. Για να τη λέγω. Και εσύ center back τον άρθρο έχεις. Εντάξει, ναι. Τον Μπαρόχα που δεν πατάει καλά ο Μπαρόχα. Δεν πατάει καλά ο Μπαρόχα. Όχι, απλά κόστα ένα λεπτό αυτό που θέλω να πω για τη γενικότερη φιλοσοφία. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια και τα επόμενα θα είναι μια μεταξύ υπέρβασης και παραμονής στην υπάρχουσα κατάσταση με τον Αλαφούζο μόνο. Δηλαδή δεν πρόκειται να κάνει το κάτι παραπάνω. Ο Πάο κάθε χρόνο αλλάζει φιλοσοφία. Αλλάζει προπονητή, αλλάζει τεχνικό διευθυντή, αλλάζει προπονητή. Άλλο αυτό. Μου λες, δεν υπολογίζω τον Παναθηναϊκό. Και εγώ σου λέω, έπιασε σταβάνι και βιολογικό και αγωνιστικό και δεν τον υπολογίζει. Στα play-off τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέω εγώ. Εντάξει, ναι, αγωνιστικά εννοείται. Όπως και τον Ατρόμητο, δύσκολα θα τον πέρναγε. Τον Ατρόμητο? Ναι.
Έλα τώρα, αυτό που, που άκουγα και με λέγανε ο Ατρόμητος είναι η πιο συμπαγής ομάδα από την ΑΕΚ. Καλά πλάκα κάνουμε τώρα τον Ατρόμητο. Ομάδα που άμα φάει ένα γκολ μπαίνει στο δεύτερο και τρώει άλλα τρία. Έφυγες. Έλα τώρα, ποιος Ατρόμητος. Έφυγες, πρώτο τελευταίος. Φίλε, πόρ τελευταίε. Μας κάνει και την κλήρωση φίλος. Πάρε μας μια κλήρωση καλέ. Πόρ τελευταίε. Έλα Κώστα, καλημέρα. Έλα καλά, έλα. Κάνε μας μια κλήρωση. Να σας κάνω καλημέρα και στα παιδιά. Καλημέρα. Για πες πέτμεζά μου, τότε μου. Τρία νούμερα, το 1 στο 27. Το 1 το 27 και το 18. Ωραία. Για να σε ακούσω, καιρό έχω να σε ακούσω. Ναι, καιρό. Λοιπόν, ναι. Γιατί Κώστα μου δεν τον απαντάς στο φίλο μας, στο νεαρό το παλικάρι από την Τούμπα. Το φίλο μας είναι τον Μπόλ. Τι δεν το πεις. Τι δεν το πεις. Δεν τον απαντάς και φοβάσαι, δηλαδή. Δεν ξέρεις να το απαντήσεις. Σου έκανε την ερώτηση. Μετά το ΠΟΚ, γιατί είναι ο ΠΑΟΚ η τέταρτη καλύτερη ομάδα. Δεν είχα απάντηση. Δεν έχεις απάντηση. Εσύ δεν έχεις απάντηση. Είναι απλό, φίλε μου. Θα το πεις γιατί μετά το ΠΟΚ έχει πάρει 6 γνησιότατους τίτλους. Α, είναι ο τέταρτος. Χωρίς διατησίες, χωρίς τίποτα. Ναι. Είναι η ομάδα η τέταρτη μετά το ΠΟΚ που έχει πάρει τους επόμενους περισσότερους τίτλους από άλλη κάθε ομάδα. Αυτή είναι μια καλή απάντηση. Ναι, με βοηθάει. Ένα αυτό. Ναι. Ξέρεις πολύ καλά την απάντηση, αλλά επειδή το κάνεις. Ξέρεις τώρα ποιο είναι. Πάμε στο άλλο. Ναι. Σου ρώτησε για ευρωπαϊκή πορεία. Ναι. Από την καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία. Και εγώ θέλω να σου να του θέσω την ερώτηση. Ναι. Εγώ να του κάνω την ερώτηση αντίθετα τώρα. Ποια είναι η πορεία του Ολυμπιακού από την πορεία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη που βγαίνει όλα αυτά τα χρόνια στο Champions League. Που όλη η Ελλάδα ξέρει, ακόμα και στην Ευρώπη ξέρουμε πια πώς βγαίνει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, στο Champions League. Και τι έχει κάνει. Έχει κάνει ένα ρεκόρ αρνητικό σε ήττα. Έχει πάει σε κάτι Ρόζενμπουργκ, σε κάτι Χέρενφεϊν. Ναι, αλλά πήρε την Άρσενα, έχει... πήρε τη Γιουβέντους. Θα άσω, θα ολοκληρώσω. Έλα τώρα και σε 20 χρόνια θα μου δεν σου πω τώρα, όχι, θα με αφήσει να ολοκληρώσω. Έχει φάει κάτι πεντάρες περιποιημένες. Μας έχει κάνει ρεζίλι των σκυλιών. Και στο box to box, ποια μεγάλη ομάδα απέκλεισε, Κωστή μου, ο Ολυμπιακός της Ευρώπης. Ποια. Άντε ντε. Ποια. Εσύ ποια απέκλεισες. Ποια απέκλεισα. Εγώ άλωσα την Κωνσταντινούπολη. Την άλωσες. Άλωσα το Λονδίνο. Το UEFA. Άλωσα το Dortmund. Το Dortmund. Το Καζάν. Το Καζάν. Τη Λισαβόνα. Εγώ ποια. UEFA. Εγώ, UEFA, ας βγει και αυτός του, ας βγει και τι έκανε. Σωστό. Βγαίνει. Ναι. Βγαίνει που δεν ασχολούνται οι κύριοι εκεί στο Πειραιά με την Ευρώπη. Έτσι βγήκε και μας είπαν οι Ολυμπιακοί. Mm. Που όταν πήραν το διπλό στην Arsenal, τι μας λέγανε. Τι? Που δεν ασχολούνται με την Ευρώπη. Ναι. Τι μας λέγανε. Θα βγούμε, θα περάσουμε, θα πάμε εκεί, θα κάνουμε αυτό, θα πάμε στους 8. Μόλις έρθει ο Μπουρκουμές, δεν ασχολούμαστε με την Ευρώπη. Πάμε, περπηδάμε στο Europa League. Εκεί θα πάμε μέχρι τα στους τέσσερις, έρθει ο άλλος ο Μπουρκουμές και μετά δεν ασχολούμαστε με την Ευρώπη, μόνο το πρωτάθλημα μας ενδιαφέρει. Άραγε λοιπόν, ναι. Που λέμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, άραγε. Λοιπόν, τι γίνεται. Μετά το πόκκινο ΠΑΟΚ, γιατί έχει 6 τίτλους. Βεβαίως. Είναι ισιότατους τίτλους. Είναι και μην μου βγουν τώρα ορισμένοι ναι. Φίλοι και κύριοι και γελάσουνε. Είναι 6 τίτλοι. Ναι. Τόσο τον αφήσαν να πάρει, τόσο κατάφερε πήρε. Τέλειος. Όλη η τελική στην Αθήνα, όλα στην Αθήνα. Ναι. Έτσι. Ναι. Και γιατί ο ΠΑΟΚ αυτός, ο μικρός ΠΑΟΚ που δεν ασχολείται κανένας μαζί. Ναι, αλλά ο Ασλανίδης στην Ένα Σπορ είπε ότι τους ημιτελικούς τους στείλανε λέει και πήγανε στην Τούμπα λέει. Έτσι είπα. Δεν με νοιάζει εμένα τι είπε ο Ασλανίδης. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κύριος Ασλανίδης. Εγώ έχω μάτια, έχω αυτιά, βλέπω και ακούω. Τέλειος. Τα βλέπουμε. Λοιπόν, αυτός ο μικρός ο ΠΑΟΚ δεν ασχολείται κανένας μαζί του. Μέχρι και ο κύριος Κώστας από την Κατερίνα έτσι ασχολείται. Ναι. Μέχρι και όλοι οι Ολυμπιακοί ασχολούνται. Ναι, ναι. Οι Αργιανοί ασχολούνται. Οι Ηρακλειδείς που μόνο μέλημά τους αυτούς είναι να μην χάσουμε τον ΠΑΟΚ που τα καταφέραν φέτος. Γι' αυτό η χρονιά τελείωσε. Δεν χάσαμε τον ΠΑΟΚ. Είναι η ομαδάρα. Είναι τα αφεντικά της πόλης. Που έχουν μετρημένη στα δάχτυλα εξόδου στην Ευρώπη. Έτσι. Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ είναι μικρή ομάδα. Δεν ασχολείται κανένας μαζί του. Κανένας μα κανένας. Καλά μη. Αυτός ο ΠΑΟΚ με τα χίλια προβλήματα. Όχι φίλε μου, όπως τα ακούμε θα τα ακούνε. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Τώρα την και Τρίπολη. Όταν βγαίνουν θα τους απαντάς. Την Τρίπολη θα την περάσουμε τώρα. Άστες αυτούς τώρα. Την Τρίπολη θα την περάσουμε.
Ποια θα περάσουμε? Την Τρίπολη. Όλα θα του περάσουμε και δεύτερη θα βγούμε στα playoff. Δεύτερη. Δεύτερη, ναι. Ποιο Ολυμπιακό, ποια ΑΕΚ. Τα προβλήματα που είχα φέτος εγώ αν τα είχαν όλες αυτές οι ομάδες, πού θα ήταν τώρα. 7η-8η θα ήταν. Τι προβλήματα είχατε εσείς? Τι προβλήματα, με 16 παίκτες κατέβηκα εγώ στο Αγρίνιο αύριο κατεβαίνω. 16 παίκτες από 30 που έχω. Ας γυμναζόσαντε ρε φίλε, να μην παθαίνατε θλάσσο. Ας γυμναζόμουν ρε φίλε, μην μιλάτε. Μια χαρά είμαι και που είμαι με αυτά τα προβλήματα. Στο τέλος θα μιλήσουμε. Στο τέλος Κωστή μου. Είσαι ευχαριστημένος δηλαδή? Δεν είμαι ευχαριστημένος. Ποιος είπε ότι είμαι ευχαριστημένος? Πώς μπορεί να είμαι ευχαριστημένος όταν χάθηκε ο ένας ο τίτλος, χάθηκε και ο άλλος ο τίτλος. Ποιος τίτλος χάθηκε ρε φίλε? Του Κυπέλλου. Ο Ηρακλής σε έβαλε 4 γκολ στο πρωτάθλημα φέτος, 3-1. Έλα ρε και εσύ τώρα με τον Ηρακλή σου είπα. Δεν τον κέρδισε τον Ηρακλή. Δεν τον κέρδισε τον Ηρακλή. Αυτό να μην χάσουν από τον Πάοκ αυτή. Και δεν κέρδισε τον Πανθρακικό. Και τι έγινε, να θα του κερδίσω. Τι έγινε δηλαδή. Έχω το μαύρο με το χάλι φέτο. Δεν κέρδισε τον Πανθρακικό. 15 παίκτες μου λείπουν, βασικότατοι παίκτες μου λείπουν. Κάθε εβδομάδα με κοινό γενικά θα παίζω. Αλχημίες, το ένα το άλλο. Δεν έχω παίκτες να παίξω. Μπόρεσε ο προπονητής μου προηγούμενος να μου κάνει κορμό. Είχε τους παίκτες να μου κάνει κορμό. Μια τραυματίζω, μια τραυματίζω άλλους. Και δεν είναι δικαιολογία αυτό. Είναι η πικρή αλήθεια δυστυχώς. Εγώ έβγαλα τον γυμναστή που είχε ο ΠΑΟΚ πριν 2 χρόνια. Ναι. Και μας είπε ο άνθρωπος, έφυγα λέει την 28η ημέρα. Διαφωνούσα λέει με τον τρόπο εκκλήμανση της ομάδος. Δεν φταίει καμιά μεσήμβρια τίποτα, είναι γηπεδάρα και οι εγκαταστάσεις, η βοήθεια, η τεχνική που έχουμε εμείς, το τεχνικό team του ΠΑΟΚ τόσα χρόνια είναι φανταστικό. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Συμφωνώ και σέβομαι την άποψή του. Να δούμε όμως. Έφυγε, ούτε μήνα δεν κάθισε και έφυγε μόνος του. Διαφώνησε και έφυγε. Συμφωνώ και καλά έκανε. Αυτό για τις φράσεις. Αν είδε κάτι στραβό, καλά έκανε. Παπαλάμπρου λέγεται, Γιώργο. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Αν βρήκε κάτι στραβό και έβγαινε καλά έκανε. Πάω, δουλέψει το παιδί. Αλλά ο ΠΑΟΚ φέτο είχε μεγάλη ατυχία με τραυματισμούς. Πολύ μεγάλη ατυχία. Πες μου εσύ έναν παίχτη από τους 11. Μάλλον τρεις είναι μόνο αυτοί που ξεκινήσανε από την αρχή και παίζουν. Πάντως. Όλοι οι άλλοι προβλήματα. Πάντως, ένα δεν μπόρεσε 7 παίχτες να κάνει κορμό. Δεν μπόρεσε. Πάντως έσφαξε ο διαιτητής με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, αυτά δεν χρειάζεται να τα. Να μου το πεις, το βλέπουμε, το ξέρουμε. Και όχι μόνο με Ολυμπιακό. Και εσύ Πανιόνιο Τρίπολη τους έβαγες. Πανιόνιο Τρίπολη τους έβαγες. Εγώ πήρα, Κωστή μου, 2 σφυρίγματα πήρα, το πολύ 3. Και στα είπα τα σφυρίγματα και το παραδέχτηκα. Να μην τα λέμε όλο τέτοια και τέτοια. Και σε κάθε παιχνίδι με σφάζουν. Ακόμα και τον Ηρακλή με σφάξαν. Με τον Ηρακλή εδώ. Γκολ καθαρό δεν μου δώσαν. Μέσα στο Καφτατζόγλιο γκολ φάουλ του δώσαν και δεν το ακυρώσαν. Ο Πάοκ έβγαλε παρόμοιο γκολ και τα ακυρώσαν. Βλέπει Λιβαδιά Μπερμπάτοφ. Βρεόταν στο κυρώνο γκολ από κόρνερ πριν ορισμένα χρόνια. Μέσα στη Νέα Σμύρνη. Τι ψάχνεις τώρα? Θα μου μιλήσεις για αδικίες? Εσωτερική διαμάχη. Θα μου πεις εμένα τώρα για αδικίες? Ποιος φάει στον ΠΑΟΚ? Μέχρι γκολ και από κόρνερ με κυρώσαν πριν κάτι χρόνια. Τι μου λες τώρα? Πάμε, φύγαμε, φιλιά. Να είστε καλά, παιδιά. Καληνύχτα. Πετάτε. Ξέχασα να το ρωτήσω αν πετάνε εδώ στην Γερμανία αυτή. Έμα, θέλεις, πετάς. Πρώτο τελευταίος. Καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, κύριε, εσείς. Εγώ, Κωστή, μίλησα. Θέλω να μιλήσω εκτός αέρα με τον κύριο Χιλιντίδη. Α, ναι. Εγώ μίλησα προηγουμένως. Α, συγγνώμη. Τώρα πάμε στο τελευταίο. Καλημέρα. Ναι. Κώστα. Έλα, φίλε. Ένα φιλαράκι σου είμαι. Ναι. Κάτι άσχετο με την εκπομπή σου. Ναι. Αυτό το παιδί που πήρε προηγουμένως από το Μάνχαϊμ. Ναι. Ο Γιάννης. Ναι. Θέλω, σε παρακαλώ, το τηλέφωνο μου φέρνετε στο... Όχι. Θέλω να του δώσω το τηλέφωνο μου, γιατί ήμασταν φανταράκια μαζί και τον ακούω τόσο καιρό και θέλω να μιλήσω μαζί του. Με τον Γιάννη το Ρούπελη. Ρούπελης. Ρούπελης λέγεται στο επώνυμο Γιάννης. Ρούπελης. Από το Μάνχαϊμ. Ναι. Ναι. Ξέρει. Αν μπορεί να επικοινωνήσουμε, να μιλήσουμε μαζί. Ναι, τώρα τι να κάνω εγώ, να πω αυτό, να το πάρει... Το τηλέφωνο μου το έχεις εκεί πέρα, βγαίνει τώρα. Πού να το έχω, εκεί με... Ο Γιάννης Χιλιτίδης. Στη CIA δουλεύω, πού να το έχω το τηλέφωνο σου. Εδώ μας έβριζε ένας και για μέχρι να τον βρούμε... Φτύσαμε έμα να πούμε. Λοιπόν, μπορώ να μας το δώσω εκτός αέρα. Θα πάρεις το Γιάννη να δώσει το τηλέφωνο σου εκτός αέρα και άμα θέλει να πάρει ο Ρούμιλης. Μπράβο. Ευχαριστώ ρε φίλε, ευχαριστώ. Ήταν φαντάρος αυτός μαζί του. Φαντάρος. Ναι, συμβαίνουν και αυτά στο ραδιόφωνο. Τον άκουσε μετά από χρόνια να πούμε. Λοιπόν, ποιοι κερδίζουν και μέχρι πότε μπορούν να έρθουν? Μέχρι 31 Μαρτίου. Α, όλο το μήνα το βγάζεις. Ναι. Όλο το μήνα, 15 έχουμε τη Δευτέρα. Ναι. Μπάθας Δημήτρης. Μπάχας. Μπάθας. Μπάθας, ναι.
Μιχαηλίδης Νίκος και Φιλιππίδης Κώστας. Πού έρχονται αυτοί? Διογένους 35 και το τηλέφωνο είναι 2310 917 408. Και κάτι τελευταίο, τι προσέχουμε αυτό το διάστημα στο αυτοκίνητο. Ο καιρός, αυτά η υγρασία, τι. Υγρασία, τα λάστιχά μας να είναι σωστά και προσεκτικά. Πάντα προσεκτικά. Αμορτισέρ για αυτά, αναρτήσεις πάντα πρέπει να είναι σωστές. Εσύ... Παραφλού, τέτοια όλα. Παραφλού. Εμένα, εγώ παραφλού με έβαλες. Έχεις. Με βάλες παραφλού. Θέλει να προγραμματίζει ο κόσμος έναν έλεγχο του αυτοκίνητου. Δηλαδή, ας πούμε τώρα θα φύγουν τριήμερο. Λέμε ότι φεύγουν αύριο. Να πάνε, ξέρω εγώ, να μην πιούν. Να μην φάνε γιατί βαραίνει. Σε πιάνει σαν τον κόκκινο μία έτσι ρόγχος, να πούμε το βράδυ, στις 3.30. Να ελέγξουν τα αυτοκίνητα, να δουν νερά, να δουν λάδια. Νερά, λάδια. Να τα δουν αυτά. Λάστιχα, αμορτισέρ. Λάστιχα. Πίεση στα λάστιχα. Πίεση στα λάστιχα. Ναι. Τον αέρα στα λάστιχα. Αέρα στα λάστιχα, ναι. Αυτά. Φώτα. Φώτα, όλα, ναι, τα ελέγξουν. Αυτά εννοείται, Κωστή. Ναι. Εγώ είμαι καλός, πείτε τον κόσμο ότι τα προσέχω. Θέλω να σε προθέσει η λάμπα. Με άλλαξε τη λάμπα. Σ' άλλαξε τα φώτα. Ναι. Ψαλίδια από κάτω, λάστιχα. Το λάστιχο που έφαγε στο πεζοδρόμιο η σύζυγος, δεν μου λες γιατί το βάλαμε πίσω να πούμε στον κόσμο. Ήταν εκτιμημένη η ζάντα σου λίγο γι' αυτό. Θέλει ζάντα. Όχι. Όχι. Θα μπορούσε να πάθει ζημιά πάντω η ζάντα. Θα μπορούσε. Δεν μου λες. Άμα, δεν έχει μπροστά ένα λάστιχο. Άμα στραβώσει η ζάντα, λέμε. Πρέπει να την πετάξει ή φτιάχνεται. Φτιάχνει. Μπορεί στο μηχανουργείο να φτιάξει τη ζάντα έτσι. Φτιάχνει μηχανουργείο. Αλλά δικιά σου δεν έχει πρόβλημα. Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά, μαθαίνουμε, έτσι. Διότι εμείς δεν ξέρουμε λεπτομέρειες της δικιάς σας δουλειάς. Λοιπόν, Διογένους 35 είστε, αύριο θα είστε ανοιχτά. Ποιος θέλει να κάνει. Μέχρι τις 1 η ώρα και μέχρι τις 1, λοιπόν, όποιος θέλει να κάνει check-up ιστορίες κτλ. Όποιος θέλει να βάλει λάδι. Κάνει ο κόσμος και συναλλαγές με κάρτες, να πούμε. Ναι, αυτό τώρα με έτσι, την κάρτα. Με πιστωτική κάρτα και χρεωστική. Και χρεωστική. Είναι πλαστικό χρήμα, πώς θα πας εσύ. Χωρίς πλαστικό χρήμα, ρε φίλε. Έτσι. Γιάννης Κυλιτήρης συνεχίζει, θα τον ακούσουμε μέχρι τις 4. Αν βάλει κάτι το οποίο τα ακουστικά μας. Αυτά είναι ταιριαστά. 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 Ταιριαστά.